Καλό βράδυ σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε το Δίκτυο 1 εδώ από την Καστοριά για όλη την Δυτική Μακεδονία. Τα χαιρετίσματα και τις ευχές για ένα όμορφο βράδυ στην Φλόρινα, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, σε όλη την Καστοριά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας. Εμείς πιστοί στο τηλεοπτικό μας ραντεβού μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κοσμίδου και όλα αυτά που βλέπετε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και όλα αυτά που έρχονται κάθε βράδυ σε αυτές τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Με πάρα πολλούς υποψήφιους βουλευτές, όχι. Ήταν αυτοί πριν από δύο μήνες, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι. Έτσι, έχουμε και πολιτικές ειδήσεις, έχουμε και σχόλια, έχουμε και ρεπορτάζ τα οποία σας δίνουμε και θα σας δώσουμε μέχρι και την επόμενη Παρασκευή. Στην ουσία είναι οι τελευταίες 7 μέρες. Είναι η Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο θα είναι ένα Σαββατοκύριακο αύριο και μεθαύριο, έτσι αλλάζει και ο μήνας, που θα έχει τις λεγόμενες εντάσεις, αλλά αυτή η τελευταία εβδομάδα θα είναι μια εβδομάδα απολαυστική για περιφέρεια, κυρίως που έχει τεράστιο ενδιαφέρον, πολύ μεγαλύτερο από τις δημοτικές, έτσι. Έρχεται ο Πρωθυπουργός, πολύ ιδιαίτερο το ζήτημα αυτό. Βλέπω ότι υπάρχει ένας συναγερμός στα επιτελεία των συνδυασμών των περιφερειακών ψηφοδελτίων, ο καθένας, ειδικά τα τρία από τα πέντε, για τον δικό του λόγο. Ετοιμάζεται και ετοιμάζουν την στρατηγική τους στην περιφέρεια εν ώψη και της επίσκεψης του Πρωθυπουργού. Σήμερα, που θα έχουμε τους προσκεκλημένους και θα τους δείτε, θα ξεκινήσουμε με την περιφέρεια και με το ψηφοδέλτιο του κυρίου Κασαπίδη, θα δείτε ότι μέσα από την συνέντευξη θα έχουμε και κάποια φρέσκα νέα. Δηλαδή, έχει προσέλθει εδώ ο κύριος Καραταγλίδης, είναι πρόεδρος του ΕΒΕ, αλλά είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος και είναι μαζί μας. Να τον καλωσορίσουμε. Τι κάνετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν να πω καλό ρίζικο. Είναι ένα πολύ όμορφο στούντιο. Σιγά σιγά θα το μάθουν και οι τηλεθεατές σας. Είναι εντυπωσιακή μια τέτοια επένδυση, μιας και μιλάμε για επιχειρηματικότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχαμε καιρό να τη δούμε. Εύχομαι λοιπόν να το χαρείτε με υγεία και να είναι γεμάτο με ειδήσεις αντικειμενικές και ευχάριστες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να είναι ειδήσεις έτσι ευχάριστες και λίγο διαφορετικές από όλα αυτά τα οποία ζούμε το τελευταίο διάστημα. Έλεγα λοιπόν, για να ξεκινήσω αμέσως την κουβέντα, ότι είχαμε επίσκεψη και από το επιτελείο του Υπουργείου Οικονομικών. Είχαμε τον κύριο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή. Έρχεται ο κύριος Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τα δούμε λίγο όλα αυτά. Έχετε εκστρατεία, κύριε Καραταγλίδη. Έχετε εκστρατεία μαζί με τον κύριο Κασαπίδη και μαζί με όλο το ψηφοδέλτιο το υποψήφιο σε μια κρίσιμη μάχη. Είναι μία μάχη. Είναι οι περιφερειακές εκλογές. Είστε πέντε τα υποψήφια ψηφοδέλτια. Εγώ θεωρώ ότι έχετε καλή εμπειρία από το προεκλογικό κλίμα, έτσι, και από αυτή την κρίσιμη τελευταία εβδομάδα. Θέλω μια πρώτη άποψη. Πώς είναι τα πράγματα? Το κλίμα πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Για τον συνδυασμό σας ή γενικά? Θα έλεγα για τον συνδυασμό μας. Mm-hmm. Γιατί γενικά πραγματικά είναι ένα κλίμα το οποίο είναι δύσκολο, διότι είναι δύσκολες και οι δημοτικές εκλογές. Οπότε είμαστε λίγο ανακατεμένοι, θα το έλεγα. Από εκεί και πέρα, εμείς προσπαθούμε ως ψηφοδέλτιο να έχουμε μια ξεκάθαρη στόχευση, χωρίς περιτροπές και χωρίς παρεμβάσεις σε σχέση με τα δημοτικά. Και πιστεύω ότι το κλίμα αυτή τη στιγμή είναι πάρα, πάρα πολύ καλό. Είναι πάρα πολύ καλό, λέτε. Είναι ένα κλίμα καλό νίκης. Είναι ένα κλίμα για να οδηγηθούμε στη δεύτερη Κυριακή. Είναι ένα κλίμα με καλά ποσοστά. Είναι ένα κλίμα που βλέπουμε τον Μητσοτάκη να έρχεται και να ρωτούνται κάποιοι γιατί. Κοιτάξτε, δεν θα εξηγήσω εγώ γιατί έρχεται ο Πρωθυπουργός. Μπορώ να κάνω τη δική μου την εκτίμηση. Ναι. Δεν το γνωρίζω δηλαδή προσωπικά. Βλέπω μπαίνουμε στα βαθιά από την αρχή. Ναι, πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά στην πρώτη Κυριακή και όσο περνάει ο καιρός το πιστεύω περισσότερο. Γιατί ξέρετε και αυτές οι τελευταίες μέρες, κατά την άποψή μου, είναι και οι πιο σημαντικές. Λόγω αυτής της πολυπλοκότητας η οποία υπήρχε και με τα δημοτικά ψηφοδέλτια, ναι, ο κόσμος δεν εκφράστηκε τόσο εύκολα όσο την προηγούμενη φορά σε σύγκριση με το 19, δεν είναι τόσο ανοιχτή η πρόθεση ψήφου. Όμως τις τελευταίες μέρες, θα το έλεγα, και αυτό που βλέπουμε αυτές τις μέρες, πιστεύω ότι αρχίζει το πράγμα και ξεκαθαρίζει πολύ καλύτερα. Ξεκαθαρίζει, λέτε δηλαδή ότι... Η πρόθεση ψήφου εννοώ. Η πρόθεση ψήφου. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, είναι ένα κομμάτι δημοσκοπήσεων, είναι ένα κομμάτι εμπειρίας όπου αντιλαμβάνεστε από την κοινωνία, από τον κόσμο όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ξέρετε, δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα από την Καστοριά. Επειδή ακούω πώς, τι, πού κτλ. Έχουμε Ορδέ, έχουμε Πτολεμαϊδα, έχουμε Κοζάνη, έχουμε Φλόρινα, Γρεβενά. Δεν είναι ένα σημείο που μπορεί να πει ότι εκεί τα πάω περίφημα, άρα είμαι εκλεγμένο. Ή κάνω λάθο? Πιστέψτε με ότι όπω και εσεί,
φαντάζομαι όπως και εσείς, έτσι και εμείς, μιλάμε καθημερινά με συναδέλφους και από τη Φλόρινα και από τα Γρεβενά και από την Κοζάνη και από την Πτολεμαϊδα. Ναι. Επίσης, στα κλιμάκια τα οποία είπατε, να σας ενημερώσω ότι και αύριο το πρωί θα είναι στην Καστοριά ο Υπουργός ο κ. Βορύδης. Mm-hmm. Α, θα είναι εδώ, μάλιστα. Θα είναι εδώ αύριο το πρωί με μια σειρά συναντήσεων και για καφέ και για στήριξη του Γιώργου του Κασαπίδη. Ναι, ναι. Και το απόγευμα όλοι οι υποψήφοι από όλη τη Δυτική Μακεδονία θα συγκεντρωθούμε στην Πτολεμαϊδα για μια μεγάλη ομιλία η οποία θα γίνει εκεί. Α, Πτολεμαϊδα θα γίνει, μάλιστα. Η Πτολεμαϊδα καταλαβαίνετε. Ναι, 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 καταλαβαίνω έτσι, πολλά. Ναι. Να σας πω λίγο και όσοι μας παρακολουθούν στην Πτολεμαϊδα. Το αντιλαμβάνονται. Να σας πω λίγο. Θέλω να πάω στα κομμάτια που έχουν να κάνουν, να σας πω κάτι, και με την επιχειρηματικότητα. Τώρα μην γελιόμαστε, ασχοληθήκατε πάρα πολύ και στο κομμάτι αυτό έχετε μια μεγάλη εμπειρία. Θα δω μερικά πράγματα που κάνει ο σχεδιασμός σας. Ένα από αυτά που καμιά φορά λέτε, ο Αντώνης είναι και πονηρός, ρωτάει αυτό, είναι κακός, είναι καλός, τόσα και τόσα λέγονται. Να σας πω, γιατί τέτοιες πρωτοβουλίες πρωτοκλασσάτων στελεχών για να στηριχθεί ο Κασαπίδης. Είναι καθαρό. Ένα λεπτό. Είναι καθαρό γιατί πρέπει να κερδιθεί η επιλογή του εκλεκτού Νέας Δημοκρατίας. Είναι καθαρό το μήνυμα ότι επειδή πρέπει αυτή η περιφερειακή διοίκηση να είναι με Κασαπίδη για κάποιο λόγο. Είναι επειδή έχει πρόβλημα ο Κασαπίδης, τρέξτε να το στηρίξουμε. Κοιτάξτε, για μένα είναι καθαρό. Όλα τα καλά και τα άσχημα τα έβαλα. Τα βάλατε όλα. Μπορούμε να απαντήσουμε σε όλα γιατί. Ίσως το κάθε ένα να έχει τη δική του βαρύτητα. Mm-hmm. Άρα πρέπει να δώσουμε μια συνολική απάντηση. Είναι ξεκάθαρη η στήριξη του Πρωθυπουργού στο πρόσωπο του Γιώργου του Κασαπίδη. Mm-hmm. Και αυτό δεν έγινε γιατί είναι κομματικό παιδί, απλά και μόνο. Έγινε γιατί όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μια άψογη συνεργασία με ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα για τη Δυτική Μακεδονία. Ένα αποτέλεσμα όμως το οποίο ήρθε εν μέσω 2 ετών κορονοϊού. Και αν κάποιοι έχουν ξεχάσει, πρέπει να γυρίσουμε λίγο να θυμηθούμε πώς ήμασταν την άνοιξη του 20. Ναι. Όχι μόνο εμείς, αλλά παγκοσμίως γενικότερα, αλλά και ειδικότερα εμείς. Mm-hmm. Σε ένα καθεστώς που όταν ξεκίνησε ο Γιώργος ο Κασαπίδης στη διοίκηση της Περιφερειακής Αρχής, του ήρθε η απολιγνητοποίηση. Έτσι, δηλαδή, έγιναν πράγματα και θάματα στη Δυτική Μακεδονία. Και φυσικά με μια εξέλιξη του κλάδου της Γούνας, η οποία ξεκίνησε από τον κορονοϊό και κατέληξε σε απαγόρευση πωλήσεων. Ο δεύτερος μεγαλύτερος εργοδότης στη Δυτική Μακεδονία. Σε αυτές τις συνθήκες. Δεν μ' αρέσει να μιλάω. Μαζεμένα και σοκαριστικά τα περισσότερα. Μαζεμένα και σοκαριστικά. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν ο Περιφερειάρχης δεν το έβαλε κάτω. Ένας Περιφερειάρχης ο οποίος εκλέγηκε πρώτη φορά, mm-hmm. έτσι, χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση, χρόνια βουλευτής. Και όμως πιστεύω ότι κρατηθήκαμε στο ύψος μας από τη μία μεριά. Από την άλλη μεριά όμως, παράλληλα ο Περιφερειάρχης μας με την αντιμετώπιση αυτών των μεγάλων προβλημάτων έτρεχε στην Ευρώπη, έτρεχε στην Αθήνα, έτρεχε στα Υπουργεία σε συντονισμό. Με την κυβέρνηση και καταφέραμε να φέρουμε για την Καστοριά που μας ενδιαφέρει mm-hmm. περισσότερο 210 εκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται έργα και μελέτες. 210. Είναι πολύ σημαντικό για μένα γιατί ο κόσμος δυστυχώς μέσα αυτήν την τετραετία δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε καθαρά αυτά τα 210 εκατομμύρια. Κάποιος θα πει πού πήγαν αυτά. Και θέλω να δώσω μόνο αν ήρθαν, φαίνονται. Μόνο, γιατί πρέπει να το επικοινωνήσουμε. Μόνο δύο νούμερα σύγκρισης θέλω να πω. Προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, δεν με ενδιαφέρει να την ονοματίσω, δεν κάνουμε αντιπολίτευση σήμερα. Ήταν, αλλά ναι. Στιγνά αριθμητικά, περίπου στα 5,5 εκατομμύρια. 5,5 εκατομμύρια. 5,5 εκατομμύρια το σύνολο της τετραετίας σε σύγκριση με 210 του Γιώργου του Κασαπίδη αυτής της τετραετίας. Mm-hmm. Αυτές είναι οι διαφορές μας. Μπήκαν οι βάσεις. Η επόμενη πενταετία, ο Γιώργος ο Κασαπίδης σε συνεργασία με αυτή την κυβέρνηση, προγραμματίζουμε να φέρουμε 7 δισεκατομμύρια. Έργα τα οποία. Και χρήματα τα οποία για την επιχειρηματικότητα ξεκίνησαν σήμερα. Mm-hmm. Με ανακοινώσεις από την Κοζάνη και με ΦΕΚ. Σε αυτά θέλω να με ΦΕΚ, όχι θεωρητικά. Άκουσα χθες την για να κλείσω λοιπόν. Την κυρία Ζεμπιλιάδου. Για να κλείσω. Μίλησε για, να κλείσω. Για προδημοσιεύσεις και όχι προκηρύξεις. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Για να κλείσω λοιπόν, για να το τελειώσουμε το κομμάτι αυτό. Ρωτήσατε για την κομματική στήριξη του Μητσοτάκη προς τον Κασαπίδη. Είναι συνεργασία. Είναι μια συνεργασία. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι η καθημερινότητα η οποία διαχειρίζεται από τους Δήμους είναι κάτι διαφορετικό mm-hmm. και οι περιφέρειες σε σχέση με την κυβέρνηση είναι κάτι διαφορετικό. Το κυβερνητικό πρόγραμμα λοιπόν της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή διοχετεύεται στη Δυτική Μακεδονία και στην Καστοριά μέσω των περιφερειών. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Mm-hmm. Άρα η συνεργασία αυτή είναι μια συνεργασία υποχρεωτική. Και εδώ ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας. Ο οποίος δεν είναι μόνο ο πρόεδρος του κόμματος, αλλά ναι, είναι και πρωθυπουργός της χώρας, επιλέγει στεναρά και με την παρουσία του εδώ αυτό θέλει να δείξει τον Γιώργο του Κασαπίδη. Επιλέγει Γιώργο Κασαπίδη και είναι ο εκλεκτός, όπως λέμε, της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε όμως, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένας πρωθυπουργός, εάν δεν είναι εκλεγμένος ο εκλεκτός του, δεν θα συνεργαστεί ή θα τιμωρήσει μια περιφέρεια επειδή έχει εκλεγεί κάποιος άλλος. Θα μου πείτε, εσείς θα το απαντήσετε αυτό. Όχι, λέω απλώς.
Έλεγε χθες η κυρία Ζεμπιλιάδου, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει, λέει, αυτό που ακούμε, έτσι και το αφήγημα, ότι αν δεν είναι ο εκλεκτός και είναι κάποιος άλλος. Και είπε η ίδια, ας πούμε, που είναι και υποψήφια για την περιφέρεια, λέει ότι όταν βλέπει μια κυβέρνηση, μια περιφέρεια να πηγαίνει καλά και βλέπει τους δείκτες να είναι καλοί, επενδύει, τρέχει. Δεν θα πει, αν δεν είναι ο δικός μου, την αφήνω στη μοίρα της. Ή έχετε άλλη άποψη. Θα σας κάνω μια ερώτηση, ρητορική θα είναι, δεν θέλω απάντηση, την απευθύνω και σε αυτούς που μας βλέπουν. Θα συνεργαστεί. Αλλά το ζητούμενο είναι ότι εσείς όταν επιλέγετε ένα συνεργάτη και σας το στερούν, σας στερείται αυτός ο συνεργάτης και σας δίνουν έναν άλλον συνεργάτη, είναι το ίδιο για τον καθένα μας. Για τον Πρωθυπουργό δεν είναι μήνυμα τι ψηφίζουν οι Δυτικομακεδόνες που κατοικούν εδώ. Νομίζω ότι το είπα ξεκάθαρα. Η επιλογή του Κυριάκου του Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Από εκεί και πέρα, αν ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας αποφασίσει κάτι καλύτερο, δεν νομίζω ότι θα το κάνει με την ίδια όρεξη από ό,τι με την επιθυμία έτσι του Γιώργου Κασαπίδη. Αυτό όμως, προσέξτε, έτσι, για να μην κομματοποιήσουμε καθαρά όλες τις εκλογές. Είναι μια επιθυμία του Πρωθυπουργού. Και ο Πρωθυπουργός δίνει ένα μήνυμα. Χωρίς να έχουμε βουλευτικές εκλογές. Έτσι. Ο κυρίαρχος λαός είναι αυτός που θα αποφασίσει τι πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Η θέληση του Πρωθυπουργού είναι. Είδατε, έτσι, στα λόγια μου, είναι καθαρή. Ο κυρίαρχος λαός θα πει στον Πρωθυπουργό, εμείς θέλουμε αυτό. Σωστό. Εσύ πρότεινες αυτό, εμείς λέμε αυτό. Πάρα πολύ σωστό. Από εκεί και πέρα όμως καταλαβαίνετε ότι υπάρχει αποτελεσματικότητα. Υπάρχει όμως αποτελεσματικότητα. 20 μονάδες πήρε από τον με δεύτερο που και άλλα μπορεί έτσι να θέλει. Να σας πω, έρχεται όμως. Είναι μεγάλη έτσι, και η ειδήση αλλά και η αίσθηση ότι δεν ξέρω τι μπορεί να ανακοινώσει. Πάμε κατευθείαν σε αυτό γιατί ο χρόνος πιέζει. Αμέσως μετά πάλι υποψήφιος από την περιφέρεια είναι εδώ, κύριος Ιούζας. Να σας πω, είδα σήμερα τον αναπληρωτή, τον Υπουργό Οικονομικών. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα με τα προγράμματα. Είχαμε ακούσει το τελευταίο διάστημα και στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ όλοι, γιατί αυτό ήταν η αλήθεια, ότι χάθηκαν, πέρασαν ανεκμετάλλευτα νομίζω κανένα 30 εκατομμύρια ή 25, πόσο ήταν αυτά, για τον κλάδο της γουνοπίας. Είδα μια ανακοίνωση πριν από 20 λεπτά, λίγο πριν μπούμε στο στούντιο, από το Υπουργείο Οικονομικών, με την παρουσία Παπαθανάση, ότι πάμε να τα ενεργοποιήσουμε ή να τα επιστρέψουμε. Ήσασταν εκεί. Τα χειρίζεστε. Είδα και την κυρία Μαρία Αντωνίου, την βουλευτή Νέας Δημοκρατίας. Μπορώ να έχω την κεντρική ιδέα. Τι ανακοινώσεις υπάρχουν γύρω από αυτά. Εδώ και ένα μήνα υπάρχει μια επαναδιαπραγμάτευση, γιατί όπως πάρα πολύ σωστά είπατε, από τα 28 εκατομμύρια ευρώ τα οποία έβγαλε η κυβέρνηση για τον κλάδο της Γούνας, απορροφήθηκε ένα πολύ μικρό ποσό. Mm-hmm. Μείναν περίπου στα 24 με 25 εκατομμύρια διάθετα, με χειρισμούς λάθος οι οποίοι είχαν γίνει την προηγούμενη περίοδο. Αυτά λοιπόν το τελευταίο μήνα, ενώ πραγματικά τα χρήματα αυτά είχαν χαθεί, επανήλθανε και σήμερα με την ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών, του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, του κ. Παπαθανάση, ξαναδιατίθονται για τη Γούνα. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, λοιπόν, αυτή τη στιγμή τα χρήματα αυτά θα είναι διαθέσιμα προς τους Γουνοπίους. Είναι διαθέσιμα. Δύο-τρία στοιχεία ακόμη. Πώς διαθέσιμα, με ποιον τρόπο. Με γνωστά ίσως εμπόδια, όχι αποκλείστηκε η τάδε επιχείρηση. Δεν είναι αυτό, δεν είναι το Ιαννικό, δεν είναι εκείνο, δεν έχει άδεια. Δεν ξέρω. Να θυμίσουμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, προηγούμενο, γιατί τα έχετε χειριστεί. Ναι, βεβαίως. Θα με συγχωρήσετε γιατί το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε η αφωνία λόγω των εκλογών και δεν μπορέσαμε να ενημερώσουμε. Ναι, οπότε ναι, τώρα εκμεταλλεύεστε την εμφάνιση, τη μία και μοναδική που έχετε. Συντόμως να πούμε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα δόθηκε εντολή από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό στα δύο επιμελητήρια, Κοζάνης και Καστοριάς, έτσι ώστε να κάνουμε μια τεχνική έκθεση. Mm-hmm. Δουλέψαμε πυρετοδός και να ευχαριστήσω πάρα πολύ το οφείλω, ειδικά τα παιδιά του επιμελητηρίου Καστοριάς που νεκθημερών δουλέψανε για 10 μέρες. Για να μαζέψουμε περισσότερα από 4 με 5.000 ε3. Οπότε έχουμε μια πλήρη καταγραφή της εικόνας του κλάδου και την κατηγοριοποίησή τους. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι πλήρης, οι αδυναμίες έχουν εντοπιστεί, ήδη έχουν μεταβρεθεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, άρα τα χρήματα έχουν βρεθεί. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και σήμερα που μιλάμε δουλεύει εδώ και μια εβδομάδα προς την κατεύθυνση να αποφύγει τις αδυναμίες των προηγούμενων προγραμμάτων που αποτύχανε, έτσι ώστε να διατεθούν τα χρήματα. Άρα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, για ένα διάστημα λίγων εβδομάδων, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες οι οποίες θα είναι ορατές και με διαφάνεια προς όλους. Αλλά δεν θέλω να μιλήσουμε μόνο για τη Γούνα. Σήμερα είχαμε και την εξαγγελία των δύο μεγάλων προγραμμάτων για τις επιχειρήσεις, όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, εμπόριο, υπηρεσίες, μεταποίηση. Mm-hmm. Λοιπόν, σε σχέση με χρηματοδοτήσεις οι οποίες θα φτάσουν το 70%. Μαζί είμαστε, κύριε Παραρά, που γινόταν ο αγώνας από το επιμελητήριο Καστοριάς, καταρχήν εδώ και 1,5 χρόνο, για την εξίσωση των ποσοστών και των προγραμμάτων μεταξύ Καστοριάς, Γρεβενών, Φλόρινας, Κοζάνης. Mm-hmm. Το καταφέραμε και αυτή τη στιγμή τα πρώτα προγράμματα βγαίνουν με εξισωμένα ποσοστά, τα οποία θα με συγχωρέσετε,
Το άκουσα από εσά ότι είπε η κυρία Ζεμπελιάδο ότι είναι προδημοσίευση. Είναι προδημοσίευση, λέει, ναι. Δεν υπάρχουν οι προκηρύξεις. Γνωρίζει και πάρα, πολύ καλά, γιατί και εγώ σε αυτό το επάγγελμα. Υποβαθμίζοντάς τα με την έννοια ότι εκλογές είναι, προεκλογικές είναι οι μέρες, ενώ είχαμε όλο το χρόνο, λέει, ξαφνικά είτε χάθηκαν είτε έκανε. Τώρα έτσι, κάποιες προδημοσίευσεις, επαναλαμβάνω. Γιατί είμαστε σε εκλογές, όλοι ξέρουμε, έχουμε μια σχετική εμπειρία, εγώ μόνο 33 χρόνια, αλλά όταν λέμε προδημοσίευσεις, έτσι. Ποιος εμένα θα μου εγγυηθεί ότι αν δεν είναι ο ένας ή ο άλλος εκλεγμένος, πάνε αυτά. Λοιπόν, κύριε Παράρα, ξεκάθαρα πράγματα. Μιλάμε για το ΔΑΜ. Αυτό που λέγαμε μέχρι και χθες και σήμερα το ακούω, ναι, ότι η Καστοριά είναι εκτός. Mm-hmm. Μετά κάποιοι που είπαν ότι είναι εντός είπαν ότι θα είναι πολύ υποβαθμισμένα τα ποσοστά. Λοιπόν, το πρώτο πρόγραμμα είναι από το Επιμελητήριο Καστοριάς. 3,3 εκατομμύρια ευρώ, ποσό ρεκόρ για τα δεδομένα του Επιμελητηρίου και για την Καστοριά, mm-hmm, για 500 ανέργους, το οποίο βρίσκεται σε δημοσίευση αυτή τη στιγμή. Βρίσκεται σε διαγωνισμό. Έχουμε τελειώσει τις διαδικασίες, είναι σε διαγωνισμό. Επαναλαμβάνω, από το ΔΑΜ, από τα προγράμματα τα οποία ακόμα δεν τα έχει η Καστοριά, για να το καταλάβετε τι εννοώ. Λοιπόν, και τα δύο τα προγράμματα αυτά υπάρχουν οι προδημοσιεύσεις, οι οποίες είναι κανονικές προδημοσιεύσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ωραία, τα οποία έχουν κριτήρια, έχουν εγκεκριμένα ποσά, υπάρχουν εγκρίσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οπότε δεν καταλαβαίνω τι συζητούμε. Ωραία. Άρα λοιπόν, βλέπουμε ότι είμαστε μπροστά στα προγράμματα αυτά. Δεν πρέπει να επεκταθούμε άλλο και δεν μπορώ να επεκταθώ, γιατί θέλω 2-3 άλλα πραγματάκια να σας ρωτήσω έτσι για την εκστρατεία. Έχουμε κάτι άλλο επί των προγραμμάτων? Δηλαδή, έχουμε ένα πρόγραμμα Κασαπίδη Γιώργου, δηλαδή του συνδυασμού σας. Έρχεται μια καινούργια πενταετία. Θέλετε να μου δώσετε κάποια νούμερα, πώς έκλεισε αυτή η τετραετία και πώς έρχεται η πενταετία, και βέβαια το ερώτημά μου είναι γιατί Κασαπίδη και όχι μια άλλη επιλογή? Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα βασικά σε μια προηγούμενη ερώτηση τα αναφέραμε, mm-hmm, σε σχέση με το τι έγινε. Εγώ θα ήθελα να πω, γιατί παρακολουθώ και τις απόψεις των υπολείπων περιφερειακών συμβούλων και γενικότερα και των αρχηγών των ψηφοδελτίων, mm-hmm, και προσπαθώ να αντιληφθώ ποιο είναι το πρόγραμμά τους, το όραμά τους. Να αντιληφθείτε. Και που... Να αντιληφθώ, ναι, βεβαίως. Δεν το έχετε πάρει στα χέρια να το δείτε, να το ξεφυλίσετε? Επαναλαμβάνω ότι εκείνο που αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από το βασικό ψηφοδέλτιο, είναι ότι σχεδόν είναι το ίδιο πρόγραμμα. Δεν διαφοροποιείται σε κάτι. Ναι. Απλά με την επισήμανση ότι μάλλον θα το κάνουν καλύτερα. Δηλαδή, το πρόγραμμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, η κατάσταση η οποία έχει δημιουργηθεί σε σχέση με την απολιγνητοποίηση, με τα προγράμματα, με τα χρήματα τα οποία έρχονται, με τις επενδύσεις που έρχονται και με όλη την τακτοποίηση που έγινε από τον κ. Κασαπίδη, στα αυτά τα ίδια λοιπόν συζητούμε και λέμε ότι κάποιος θα τα κάνει καλύτερα. Άρα το μήνυμα που εκπέμπουν έτσι, οι συνυποψήφοι, είναι ότι ψηφίστε εμάς, εμείς θα κάνουμε καλύτερα τον Κασαπίδη. Και τώρα για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, γιατί εμένα μου αρέσει να είμαι πάρα πολύ συγκεκριμένος, στον ελάχιστο χρόνο τον οποίο διαθέτουμε, μέχρι σήμερα έχω ακούσει γενικότητα στα θέματα της ανάπτυξης. Δεν έχω ακούσει συγκεκριμένα για πόσες επιχειρήσεις μιλάμε, mm-hmm, για πόσες, mm-hmm, επενδύσεις μιλάμε, για τι είδους επενδύσεις μιλάμε και ποιες θέσεις εργασίας θα καλύψουν. Γιατί για μένα προσωπικά το στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι να μειωθεί η ανεργία, η οποία ανεργία φέρνει όλα τα προβλήματα, από το μεταναστευτικό μέχρι όλα τα υπόλοιπα. Άρα τι έχουμε εκεί? Μέσα στην πενταετία δηλαδή το πρόγραμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή τα προγράμματα τα οποία ακούμε και αναφέρονται σε γενικότητες, πόσες είναι οι θέσεις εργασίας που θα παρέχουν, ποιες είναι οι επενδύσεις και σε ποιους τομείς είναι αυτές οι επενδύσεις. Mm-hmm. Γιατί, mm-hmm, άκουσα και κάτι το οποίο μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, ότι η Γούνα πλέον δεν έχει απολύτως καμία προοπτική. Από περιφερειακό υποψήφιο σύμβουλο στο κανάλι σας, ότι η Γούνα δεν έχει καμία προοπτική. Ότι δεν υπάρχει προοπτική και πρέπει να δούμε άλλα πράγματα, και αυτά τα άλλα πράγματα είναι ο τουρισμός και ο αγροτικός τομέας. Αναφέρεστε σε μία τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Σαββόπουλος πριν λίγες μέρες. Αναφέρομαι γενικότερα, δεν θέλω να αναφέρω, ναι, ονομαστικά. Επειδή είχε πει κάτι. Είναι σημαντικά πράγματα. Ναι, ναι. Άρα, εγώ θα ήθελα να μιλήσω, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε ακόμα. 2 λεπτά ακόμη. Για πολύ συγκεκριμένα πράγματα, σε 2 λεπτά θέλω να μιλήσω για τη μεταποίηση του αγροτικού τομέα, για τη σταθεροποίηση του κλάδου της Γούνας σε ένα διαφορετικό μοντέλο, mm-hmm, από αυτό το οποίο γνωρίζαμε με την εποχή της Ρωσίας, θα έλεγα, όμως είναι υπαρκτό. Σήμερα, για το 2023, έχουμε υγιέστατες φάρμες με τζίρους πάνω από 30 με 40 εκατομμύρια ευρώ και 54 εκατομμύρια ευρώ εξαγωγές την προηγούμενη χρονιά. Είναι επικίνδυνο να λέμε ότι η Γούνα έχει τελειώσει, γιατί αν έχει τελειώσει δεν θα τη στηρίξουμε. Καταλαβαίνετε, mm-hmm, τι λέω? Mm-hmm. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα και δυστυχώς ακούγονται και στην Αθήνα. Πρέπει να τα προσέχουμε. Αγροτικό τομέα λοιπόν, Γούνα. Τουρισμός. Ο τουρισμός είναι μετρήσιμος αυτή τη στιγμή. Γνωρίζουμε τις κατευθύνσεις, γνωρίζουμε για το θεματικό τουρισμό. Πόσο όμως εισόδημα μπορούν να φέρουν, πόσο μπορεί να αντικατασταθεί από τη Γούνα και πόσες θέσεις εργασίας θα παρέχει. Και θα ήθελα, μάλλον στο λεπτό που μου μένει, να μιλήσω για έναν τέταρτο τομέα,
τον οποίο δουλεύουμε εδώ και ένα χρόνο με τον Γιώργο του Κασαπίδη, μάλλον δεν τον καταλάβανε γιατί δεν τον άκουσαν να το λέει κανένας, το οποίο είναι οι νέες τεχνολογίες. Μιλάμε για περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας. Σε λίγο καιρό παίρνει ΦΕΚ, τοποθετείται μέσα στη ζώνη καινοτομίας της Καστοριάς για πρώτη φορά, μία στη Θεσσαλονίκη και μία στη Δυτική Μακεδονία, με ζώνη καινοτομίας, θύλακα καινοτομίας στην Καστοριά, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και με το Επιμελητήριο. Στην Καστοριά το Επιμελητήριο θα παίξει σημαντικότερο ρόλο, γιατί ανακοινώνω ότι εκεί το σημαντικό ρόλο θα τον παίξει το κτίριο της ΕΔΙΚΑ, το κτίριο του Επιμελητηρίου γνωστό ως ΕΔΙΚΑ, το οποίο θα γίνει ένα κόμβος καινοτομίας. Τι θα γίνει? Κόμβος καινοτομίας. Αλήθεια. Μιλάμε για ψηφιακούς μετανάστες, μιλάμε για σερβερ. Εννοείται ότι το εκθεσιακό θα ανακαινιστεί και θα κρατηθεί για τουριστικούς σκοπούς, για να μπει και η Καστοριά στο ζήτημα του τουριστικού τουρισμού, του, τουρισμού του συνεδριακού, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Φυσικά θα εξυπηρετήσει και τα θέματα της Γούνας, σε πολύ μικρότερο βαθμό εννοείται, αλλά γενικά θα γίνει ένα κέντρο καινοτομίας με ένα σχέδιο το οποίο ήδη έχει περάσει Περιφερειακό Συμβούλιο, να το γνωρίζουν κάποιοι, ειδικά Περιφερειακοί Σύμβουλοι, είναι εγκεκριμένο, έχει παρουσιαστεί. Και αυτή τη στιγμή είναι δρομολογημένο για ΦΕΚ και χρηματοδότηση. Κατανοητό. Άρα, τέσσερις τομείς, και να κάνω μια έτσι, εκτίμηση για αυτά τα οποία έχουν προγραμματιστεί να γίνουν από την Περιφερειακή Αρχή του Γιώργου του Κασαπίδη σε συνεργασία με την κυβέρνηση, 2,5 με 3.000 θέσεις εργασίας. Μπορώ να σας πω αναλυτικά. Για Δυτική Μακεδονία. Για την Καστοριά. Για την Καστοριά. Γι' αυτό το διευκρινίζουμε. Ωραία. Και φυσικά με στήριξη της υγιής, επαναλαμβάνω, υγιής υπάρχουσας επιχειρηματικότητας. Εσείς προφανώς θα μου πείτε ότι εκλέγεστε. Δηλαδή εννοώ το ψηφοδέλτιό σας. Αυτό το είπαμε και λίγο στην αρχή. Τώρα, πρώτη, δεύτερη Κυριακή, πώς είναι το κλίμα? Το είχαμε πει και στον αέρα. Στον αέρα είχατε πει κάτι άλλο. Συνέντευξη. Είχατε πει ότι θα βγείτε από την πρώτη. Δεν θα αλλάξω την άποψή μου. Α, δεν την αλλάζετε? Όχι, γιατί σας είπα. Κάποιοι ερμηνεύουν ότι τόσοι υπουργοί και ο Μητσοτάκης είναι μάλλον κάτι δεν πάει καλά. Μήπως είναι... πάει καλά. Μήπως είναι το αντίθετο. Μήπως έρχονται για να κόψουμε το νήμα. Δεν το ξέρω. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, κύριε Παραλά. Κοντά είστε στο 43. Έχουμε αγγίξει το 43 και τώρα πλέον με την έλευση του Πρωθυπουργού ερχόμαστε για να το τελειώσουμε. Ο Χαράλαμπος Καραταγρίδης εκλέγεται. Τώρα, όποιος είναι περιφερειάρχης, εκλέγει στην Καστοριά 4. Μεγάλη μάχη έχετε κι εσείς εκεί. Δεν ξέρω ποιος θα είναι πρώτος, μυαλό... αν θα είναι γυναίκα πρώτη ή αν θα είναι άντρας πρώτος ή πόσες γυναίκες θα είναι στη τετράδα ή πόσοι άντρες, αν και εφόσον υπάρχει ισότητα, δεν πρέπει να τα συζητάμε αυτά. Οι γυναίκες είναι μακάρι να υπάρχουν και να είναι και περισσότερες πάντοτε. Έτσι λέω εγώ. Αλλά πώς είναι η μάχη, για να κλείσουμε με αυτό. Στο μυαλό και των 15 άξιων υποψηφίων του Γιώργου του Κασαπίδη, υπάρχει μόνο να εκλεγεί ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας. Μα 11 θα μείνουν απ' έξω, γι' αυτό λέω. Ο Γιώργος ο Κασαπίδης. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο κόσμος και ο λαός θα αποφασίσει ποιοι είναι ικανοί για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε στο δίκτυο. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή πορεία να έχετε. Θα παρακολουθήσω με μεγάλο ενδιαφέρον και την έλευση του Πρωθυπουργού αλλά και των υπολείπων στελεχών και την προεκλογική δική σας εκστρατεία. Έχουν μείνει λίγες μέρες. Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους, σε όλους τους υποψηφίους των δημοτικών ψηφοδελτίων. Έχουμε δει μια πληθώρα. Έτσι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία και έτσι όπως πηγαίνουμε με αυτό το καλό το κλίμα να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαστε καλά. Εύχομαι καλό βράδυ στον κύριο Καραταγλίδη, λοιπόν, από το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Κασαπίδη. Ο Χαράλαμπος Καραταγλίδης είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Εσείς είστε εδώ στο δίκτυο. Να θυμίσουμε ότι μέσα από το channel μας στο YouTube, εκτός της Δυτικής Μακεδονίας, εκτός των τεσσάρων αγαπημένων μας περιφερειακών ενωτήτων, που είναι τα Γρεβενά, η Φλόρινα, η Καστοριά και η Κοζάνη, έχετε την ευκαιρία σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη και αν είστε, να μπορείτε να μας παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα και από το YouTube. Λαμβάνω και πολλά μηνύματα και ξέρετε ποιο είναι το εντυπωσιακό, που εγώ είμαι από αυτούς που πάντοτε πολλά από αυτά που εσείς επισημαίνετε τα περνώ μέσα από τα ερωτήματά μου. Από το ψηφοδέλτιο του Γιώργου Κασαπίδη θα πάμε στην αριστερή συμπόρευση για την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία. Ο κύριος Στέφανος Ιούζας, που είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, είναι μαζί μας και τον καλωσορίζουμε. Τι κάνετε? Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Είστε απόψε εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έρχεστε και από ταξίδι, από πολύ μακριά. Ωραία. Τουλάχιστον προλάβαμε και χαίρομαι που είσαστε εδώ. Πώς είστε? Να είστε καλά. Όλα καλά. Αισιόδοξος, αρκετά αισιόδοξος, να καλύψουμε την απαιτούμενη από τους εκλογικούς νόμους, καλπονοθευτικούς, επαναλαμβάνω, εκλογικούς νόμους, το 3% και ή δυνατόν ακόμη περισσότερο, για να μπορέσει να εκπροσωπηθεί κάθε πρώην νομός αντιπεριφέρεια στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Γιατί ξεκινάτε από αυτό? Λέτε ότι αυτό το 3% είναι κάπως περίεργο? Ξεκινώ
Το είχαμε στη Βουλή αυτό, κοινοβουλευτικά το είχαμε, έτσι. Κοιτάξτε, ξεκινώ με αυτό γιατί θέλω να πω ότι ένα από τα ζητήματα που εμείς θίγουμε και νομίζουμε ότι πρέπει να επέλθουν αλλαγές είναι σε ποια περιφερειακή αυτοδιοίκηση αναφερόμαστε. Μια περιφερειακή αυτοδιοίκηση εγγυητή των κοινωνικών αγαθών όσα έχει κατακτήσει η κοινωνία, υποκινητή των κοινωνικών διεκδικήσεων, συντονιστή της αναπτυξιακής εξελικτικής διαδικασίας στους νομούς μας, στους μικρότοπούς μας. Παραδείγματος χάρη, το 3% που διαχειρίζεται σήμερα των πόρων επί του ΑΕΠ η κάθε περιφέρεια ή γενικά οι περιφερειακές ενότητες είναι εντελώς ασήμαντο σε σχέση με το 12% που είναι ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή μια πρώτη διεκδίκηση είναι αυτή. Το δεύτερο είναι η κατάργηση της λεγόμενης αποκεντρωμένης διοίκησης και μεταφορά των αρμοδιοτήτων της στην περιφέρεια. Ναι. Δεν έχει και κανένα λόγο ύπαρξης. Δηλαδή με την κυβέρνηση μπορούν να συνδιαλεχτούν κάλλιστα οι περιφερειακές ενότητες και δεν χρειάζονται οι λεγόμενες αποκεντρωμένες διοικήσεις οι οποίες επιβάλλουν και φραγμούς και περιορισμούς και δεν δίνουν δυνατότητες να εξελιχθεί έτι περαιτέρω ο θεσμός των αυτοδιοικήσεων. Και μια αποκέντρωση, μια περιφερειακή διοίκηση περισσότερο αποκεντρωμένη με συμμετοχή των φορέων και των πολιτών, διότι είναι γνωστό ότι όσες αρμοδιότητες έχει η αυτοδιοίκηση και σε τοπικό επίπεδο πρώτου βαθμού και σε δεύτερου βαθμού είναι περιορισμένες, αλλά έχουν συγκεντρωθεί περισσότερο προς τα πάνω. Είναι μια διαδικασία η οποία αποκλεί περισσότερο τις κοινωνικές οργανώσεις, τις τοπικές κοινωνίες να εκφράζουν και να γνωμοδοτούν, να έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα στα ζητήματα που τους αφορούν κοινωνικά και αναπτυξιακά. Κοινωνικά και αναπτυξιακά. Προσέξτε τώρα. Κοινωνικά και αναπτυξιακά είναι και πολύ μεγάλα ζητήματα, πολύ μεγάλα θέματα τα οποία μπορούμε να τα κουβεντιάζουμε και ώρες. Θέλω να πάω απευθείας στα ζητήματα απασχόλησης, κύριε Γιούζα. Επειδή πάρα πολλές φορές, εγώ βέβαια δεν τα κουβεντιάζω αυτά μαζί σας όταν έρχονται οι εκλογές. Εγώ καθόλου τη διάρκεια του χρόνου, ραδιοφωνικά, τηλεοπτικά, τα θίγουμε, βλέπουμε, έχουμε την καταγραφή των πολιτών κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω. Τι προτείνετε, τι συζητάτε, τι κάνουμε για το κομμάτι αυτό που τώρα όσοι παρακολουθούν από όλη τη Δυτική Μακεδονία, νομίζω μαζί με την θέρμανση, το θεωρούν το κορυφαίο. Μπορεί να μιλάμε για προγράμματα, άκουσα και πριν από λίγο από τον κύριο Καραταγλίδη, πολλά δισεκατομμύρια, 7 δις λέει θα διαχειριστεί η καινούργια διοίκηση στα 5 επόμενα χρόνια. Κοιτάξτε, εάν δεν βάλουμε σε μια τάξη το ζήτημα αυτό με την απασχόληση, δεν ξέρω τελικά τι θα μείνει. Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται για τα εκατομμύρια και τους πακτολούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό το πείμα το ζούμε τόσα χρόνια. Δεν έχει φέρει, και εφόσον πήγαμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση... Αυτό το πείμα λέτε προγραμμάτων και τα λοιπά, αυτό... Δεν έχει φέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και κοινωνικά και αναπτυξιακά και κατ' επέκταση ζητήματα που αφορούν την μεγένθηση της εργασίας. Η εργασία απομειώθηκε, όπως απομειώθηκε και τα κοινωνικά δικαιώματα, όπως απομειώθηκαν και οι δυνατότητες, οι τοπικές δυνατότητες, οι αναπτυξιακές. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να έρχονται χρήματα. Αυτά αποτελούν μέρος αναπτυξιακού σχεδιασμού των τοπικών μας μικροκοινοτήτων, των δήμων και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Όχι. Είναι ορισμένα ψήγματα τα οποία περισσεύουν, ας το πούμε έτσι, από το μεγάλο και ταξικό μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεγάλες εταιρείες και έχουν τα μεγάλα υπερκέρδη και ό,τι μένει ακουμπιέται σαν ψίχουλο είτε στον αγροτικό τομέα είτε στον βιοτεχνικό τομέα που εμάς μας ενδιαφέρει κατ' εξοχήν. Παραδείγματος χάρη, ακόμα ένα παράδειγμα μιας τέτοιας λογικής. Λέμε για τους αγρότες, λέμε ότι έχουμε ή δεν έχουμε ανάπτυξη, πώς μπορεί να γίνει, τάζουν πάρα πολλά, αλλά αυτό δεν το βλέπουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει μια συνολική πολιτική υπαίθρου η οποία να στηρίζει νέους ανθρώπους οι οποίοι, για παράδειγμα, επενδύουν τη ζωή τους
στο χωριό, στην Ήπεθρο, στην αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. Δεν υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Εμείς, ως αριστερή συμπόρευση, νομίζουμε ότι είναι ένα από τα κεντρικά ζητήματα τα οποία θα παλέψουμε, ναι, στην, εφόσον εκλεγούμε και με καλές δυνατότητες και δυνάμεις, να το προασπίσουμε. Για να μείνει ο νέος άνθρωπος στην περιφέρεια, να εργαστεί, να μειωθεί ως εκ τούτου και το ζήτημα της ανεργίας, mm-hmm. θέλει ορισμένες προϋποθέσεις. Θέλει κίνητρα, θέλει κοινωνικές προϋποθέσεις, σχολεία στην Ήπεθρο, mm-hmm. υγεία στην Ήπεθρο. Αυτά νομίζω τα λέγαμε και πριν 15 χρόνια. Ναι, και ναι, ναι, φτάνουμε 23 ναι, πάλι αυτά. Μα αυτά δεν τα βλέπουμε. Ναι, ναι. Δεν λέω ότι ευθύνεστε και μαζί τα κουβεντιάζαμε και πριν 17 χρόνια. Γι' αυτό σας λέω ότι όλα τα περισπούδαστα... Και δεν αλλάζει τελικά τίποτα από τα περισπούδαστα που ακούμε περί ευρωπαϊκών προγραμμάτων κτλ. Αυτά κυριαρχούν. Τα έχουν ζήσει. Ευρωπαϊκά προγράμματα, ΕΣΠΑ, Βρυξέλλες, αυτό από εκεί, χρήματα. Σας είπα, 7 δις ακούω. Μα δεν είναι χρήματα ή τέλος πάντων εισροές στην ελληνική κοινωνία, στην περιφερειακή, mm-hmm. Στην περιφερειακή μας ενότητα, οι οποίες προκύπτουν από ένα σχεδιασμό. Μάλιστα. Σας είπα, είναι ρετάλια. Οι γουναράδες, οι γουνοποιοί, οι γουναργάτες ξέρουν τι είναι τα ρετάλια. Mm-hmm, ναι. Έστω και με αυτά όμως, δεν γίνεται ο σχεδιασμός, ο υποψήφιος, ο δικός σας. Έτσι, λέτε, ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία. Π.χ. στο κομμάτι αυτό μπορώ να ακούσω ποια είναι η ανατροπή. Αν το σκέφτεστε κάπως έτσι, δηλαδή στο θέμα απασχόλησης ανεργίας. Υπάρχει μια καινούργια πρόταση ή έρχεστε με προτάσεις του 17, του 19 κτλ. Συνολική πολιτική για την Ήπεθρο. Ναι. Είναι μια καινούρια αντίληψη την οποία θα την παλέψουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να φέρει παραμονή δεκάδων και εκατοντάδων ανθρώπων στην Ήπεθρο, που σημαίνει αυτόματα αύξηση της απασχόλησης, αύξηση της, των κοινωνικών, του πλούτου της κοινωνίας της Ήπεθρου, mm-hmm. Και σε ένα βαθμό ή κατά κάποιον τρόπο είναι μια αναπτυξιακή εξέλιξη της Ήπεθρου. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Το άλλο ζήτημα είναι πιο συγκεκριμένα προγράμματα που αφορούν, για παράδειγμα, το ενεργειακό και το αγροτικό. Η πρότασή μας, η καινοτόμα πρόταση... Φαίνεται ότι είναι και τα πολύ μεγάλα ζητήματα, έτσι, ναι, αυτά. Η καινοτόμα πρόταση που φέρνουμε, ναι, απαντάει σε πολλά ζητήματα. Δηλαδή? Πρώτον, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και όλοι κάθε μέρα το ακούμε πλέον στα λέμε μέσα για την κρίση. Ναι, η λεγόμενη περιβαλλοντική κρίση ή περιβαλλοντική... τέλος πάντων, δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, προβλήματα. Πλέον είναι η κρίση μπροστά μας, ναι, εδώ. Εμείς, εμείς ονομάζουμε συνέπειες, κλιματολογικές συνέπειες στον πλανήτη. Αυτές οι κλιματολογικές συνέπειες έχουν επίδραση πλημμύρες, πυρκαγιές, mm-hmm. καταστροφές, έχουν επίδραση άμεση στην αγροτική παραγωγή, την οικονομία του κάθε κράτους ξεχωριστά, της κάθε τοπικής περιοχής, μεγάλες καταστροφές, mm-hmm. δηλαδή πληρώνουμε, τα βλέπουμε ήδη πληρώνουμε αυτά, για καταστροφές. Ναι. Που σημαίνει ότι εάν ξεπεράσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το πρόβλημα, αυτά τα πράγματα έρχονται όλα προς ενίσχυση της οικονομίας, mm-hmm. και όχι να συμπληρώνουμε πληγές. Η καινοτομία, για να καταλάβω ποια είναι αυτή. Η καινοτομία, mm-hmm. είναι μια άλλη λογική στην ανάπτυξη της αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονομίας. Μέχρι τώρα, το μέτρο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ήταν, ή το μέσον, τέλος πάντων, ήταν το εξής ένα. Απλά, το ενεργειακό. Είπανε ότι θα μειώσουμε το διοξείδιο του άνθρακα και κάνουμε τέτοιες πολιτικές και αλλάζουμε το μοντέλο παραγωγής ρεύματος και κλείνουμε τα εργοστάσια, πολυγνητοποίηση στην περιοχή μας εντελώς καταστροφική και για τις θέσεις εργασίας και φέρουμε το μοντέλο της παραγωγής ρεύματος από ανεμογεννήτριες και από φωτοβολταϊκά, τα οποία είναι εντελώς καταστρεπτικά, δεν είναι αποτελεσματικά. Αυτό το έχουμε δώσει ως παράταξη, περιφερειακή παράταξη, πριν από αρκετά χρόνια, ακόμα από το 19, το 20, με μεγάλες λεπτομέρειες. Και εκεί δώσαμε το καινούριο μοντέλο ή τον καινούριο τρόπο που πρέπει να αναπτυχθεί αυτός ο ενεργειακός τομέας, mm-hmm. και ταυτόχρονα φέρνουμε ακόμα ένα πιο καινοτόμο μέσο που είναι η αγροτική οικονομία.
μέσω της αγροτικής οικονομίας, με έναν άλλο τρόπο, αγροοικολογικό και αναγεννητικό, έτσι βαφτίζεται σε παγκόσμια κλίμακα αυτό το μοντέλο, είναι δυνατόν να φέρει περισσότερο άνθρακα στα εδάφη, ως εκ τούτου, περισσότερη αποταμίευση νερού, περισσότερο πράσινο, περισσότερη παραγωγικότητα, περισσότερο εισόδημα στους αγρότες και κτηνοτρόφους και πολύ περισσότερο αποφασιστική συμβολή στην κλιματική κρίση, κλιματική αλλαγή. Mm-hmm. Το μοντέλο αυτό φέρνει πράσινο και 5% πράσινο στον πλανήτη και συνολικά στην Ήπειρο μέσω της αγροτικής και δασικής οικονομίας, γιατί όλα αυτά είναι μαζί, μπορούν να φέρουν άμβληση των κλιματικών αυτών φαινομένων και πολύ περισσότερο στην αποδρομή τους, δηλαδή στην απομείωσή τους. Αυτό φέρνει τεράστια ανάπτυξη στην Ήπειρο. Μου μετέφεραν ένα μήνυμα από τα social media τώρα οι συνεργάτες μου. Ξέρετε, έχω πει ότι εμάς μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η επικοινωνία, ζωντανή είναι η εκπομπή, από τα Γρεβενά. Γράφει ένας φίλος μας που μας παρακολουθεί το εξής. Εδώ μιλάμε, λέει, για τόσα πράγματα, δεν αναφέρεται στο πρόγραμμά σας και για τα προηγούμενα που άκουσε. Και δεν μπορούμε, λέει, αν θέλουμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά σε μια στέγη ή σε μια επιχείρηση να γλιτώσουμε το ρεύμα, δεν μπορούμε να τα βάλουμε. Γιατί ξαφνικά θα μας πούν ότι δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει το ένα, δεν υπάρχει το άλλο. Αλλά οι επενδύσεις, κύριε Ιούζα, είναι εκατομμυρίων, έτσι, που γίνονται σε όλη την περιφέρεια εκμεταλλευόμενοι τον υπέροχο ήλιο. Αυτό είναι τεράστιο θέμα και πρέπει να το αναλάβουμε όλοι επιτέλους. Το μοντέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στηρίζεται στα μεγάλα υπερκέρδη και στηρίζει τις μεγάλες αυτές εταιρείες. Δεν στηρίζει ούτε τον αγρότη να βάλει το φωτοβολταϊκό του και μάλιστα ένα σύνθετο φωτοβολταϊκό, όχι με 12% απόδοση, 19% απόδοση, αλλά με πάνω από 50% απόδοση, έτσι, να το βάλει στη στέγη του, να το βάλει στην αγροτική του μονάδα, να το βάλει, ας πούμε, σε ένα δημόσιο χώρο, να το χρησιμοποιήσουν οι Δήμοι στα κτίρια τους. Είναι ένα άλλο μοντέλο αυτό, πολύ πιο δημοκρατικό από αυτό που μας σερβίρουν και είναι ένα μοντέλο το οποίο το έχουμε εξηγήσει εμείς στην συνολική πρότασή μας για το ενεργειακό ως αριστερή συμπόρευση, μπορεί να δώσει απάντηση και στο μεγάλο ενεργειακό πρόβλημα. Αλλά ταυτόχρονα σας είπα ότι το περιβαλλοντικό πρόβλημα είναι μια καινοτόμα πρόταση η οποία από το 2012 ήδη καλλιεργείται και στους παγκόσμιους οργανισμούς. Νομίζω ότι εμείς, πρωτοπόροι στην περιφέρεια αλλά και στην Ελλάδα, την φέρνουμε, θα την επεξεργαστούμε και μάλιστα θα την προτείνουμε και στα κεντρικά και στην κεντρική πολιτική σκηνή, δηλαδή στην κυβέρνηση, στα κόμματα, ούτως ώστε να την αξιολογήσουν και να την προωθήσουν. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι μπορεί να φέρει αποτελεσματικές λύσεις και στο περιβάλλον, και στην κοινωνία και στην Ήπειρο, κάνοντάς την εργαλείο εξέλιξης και ανάπτυξης. Καθώς ολοκληρώνουμε σε λίγο, αυτά που κουβεντιάζουμε τώρα μαζί σας, έτσι, δεν θα πω αυτά τα οποία ακούγονται ή αυτά τα οποία ενδεχομένως μπορεί να λέγονται και από άλλους συνδυασμούς, είναι ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, ενώ βγαίνει αυτό συμπέρασμα από τις πολλαπλές πλέον περιοδίες και επαφές που έχετε με τους πολίτες, ή οι πολίτες λένε, παιδιά, αφήστε τα αυτά, εγώ δεν έχω αυτό ή δεν έχω το άλλο, δεν ξέρω. Είναι ζητήματα και εξαρτάται πώς θα αντιμετωπίζουμε. Παραδείγματος χάρη θα σας πω, πήγαμε σε ένα χωριό που αντιμετωπίζει πρόβλημα καταστροφής των βουνών του με τις ανεμογεννήτριες, εξηγήσαμε το πρόβλημα της καταστροφής και της αναποτελεσματικότητας του μέσου αυτού και μας είπε, εγώ παιδιά έχω άλλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα του ήταν προφανώς στους κανονισμούς και στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στους κανόνες της ΚΑΠ. Έχω 7-10 ζώα και δεν μπορώ να τα κάνω 15. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι εμείς καλούμαστε να κάνουμε πολιτική με τα ψίχουλα που περισσεύουν από την ταξική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι μια αυτόνομη πολιτική, αυτοδύναμη πολιτική σε επίπεδο περιφέρειας, δήμων και περιφέρειας μπορεί να φέρει λύσεις σε τέτοιου είδους ζητήματα. Κύριε Ιούζα, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε απόψε στο δίκτυο. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Ο επίλογος θέλω να είναι δικό σας, έτσι σε ένα λεπτό, να κλείσετε την παρουσία σας εσείς όπως ακριβώς θέλετε, απευθυνόμενος στους Δυτικομακεδόνες.
Σαν αριστερή συμπόρευση, έχουμε δείξει εδώ και 4 χρόνια στην προηγούμενη θητεία με τον επικεφαλή μας τον Στέφανο Πράσο μια δραστηριότητα η οποία υπερεύαινε τις δυνατότητες και τις προσωπικές του Στέφανου Πράσου αλλά και τις δικές μας όσο συμμετείχαμε στο πρώτο εκείνο εγχείρημα του 2019. Φέραμε και προτείναμε λύσεις στο ενεργειακό. Αντιμετωπίσαμε τα προβλήματα της ρήπασης των υδροφορέων. Μάλιστα. Στην Δυτική Μην Μακεδονία. Μην το πλατιάσουμε μόνο για να είναι ο επίλογός Στην σας. Δυτική ναι. Μακεδονία. Νομίζω ότι με την ενίσχυση αυτού του ψηφοδελτίου της αριστερής συμπόρευσης που έχει επικεφαλής τον Στέφανο Πράσο, Μάλιστα. μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στην κοινωνία, να γίνουμε στήριγμα των κινημάτων. Σας απασχολεί πρώτη, δεύτερη Κυριακή, έχετε κάποια άποψη, πρόβλεψη? Εμάς μας απασχολεί η πρώτη Κυριακή να μας δώσει μεγάλες δυνάμεις. Μεγάλες δυνάμεις, μάλιστα. Γιατί εκεί εκλέγονται οι περιφερειακοί σύμβουλοι, έτσι. Η τοπική μάλιστα. κοινωνία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Αποχαιρετάμε τον κύριο Στέφανο Ιούζα. Ερχόμαστε πάλι σε υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο από την Λαϊκή Συσπήρωση και σε λίγη ώρα μαζί μας. Εκπρόσωπος, υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος από τον Δήμο Νεστορίου.
Είμαστε λοιπόν στα τελευταία αυτά 24 ώρα πλέον για να οδηγηθούμε στις κάλπες. Καλωσορίζουμε από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Είναι το επόμενο ψηφοδέλτιο, το υποψήφιο για τη Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι 5. Είναι ο κύριος Γιώργος Νικολόπουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος, τον οποίο βέβαια έχω να συναντήσω και τηλεοπτικά πάρα πολύ καιρό, χρόνια θα έλεγα. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αντώνη. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Απόψε στο δίκτυο, χαίρομαι ιδιαίτερα που τα λέμε. Αυτή τη φορά ως υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο σας έχουμε εδώ, με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Ναι, φυσικά. Πώς έγινε αυτή η επιλογή? Αυτό ήταν μια φυσική, θα λέγαμε, συνέχεια ροή των πραγμάτων, με την έννοια ότι το 2011 αποχώρησα από το χώρο του ΠΑΣΟΚ και παρέμεινα αγωνιστής στα κοινωνικά δρόμενα, στο κοινωνικό πεδίο. Από τότε συμπορεύουμε, συντάσσομαι, συμπαρατάσσομαι με τη Λαϊκή Συσπήρωση, αν θέλετε, και γενικότερα ευρύτερα με τον πολιτικό φορέα που στηρίζει τη Λαϊκή Συσπήρωση και είναι το ΚΚΕ. Μάλιστα. Βέβαια δεν είμαι μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είμαι συμπαρατασσόμενος, συνεργαζόμενος. Αυτό δεν λέει τίποτε, σημαίνει και το δηλώνω ότι συμφωνώ σε ένα μεγάλο πλαίσιο με τις θέσεις, τις απόψεις, προτάσεις. Και συνεχίζουμε την πορεία στους κοινωνικούς αγώνες. Είναι ένας μεγάλος αγώνας, έλεγε ο κύριος Ιούζας, που είναι από το άλλο ψηφοδέλτιο, από την ανατροπή, τη συμπόρευση και την ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία. Λέει ότι μεγάλος αγώνας για το 3%. Πώς είστε εσείς στο κομμάτι αυτό? Γιατί φαίνεται, από ό,τι κατάλαβα, ότι υπάρχει μια δυσκολία. Το 3% μπορεί να είναι εμπόδιο τελικά για να μπει στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, ή στο νέο Δημοτικό, έτσι. Όντως ο εκλογικός νόμος θέτει φραγμούς. Με την έννοια ότι έχει γίνει πολύ πιο δυσκολότερος και θα λέγαμε ότι αυτό, παρόλα όμως τα εμπόδια που θέτει, τουλάχιστον ο δικός μας συνδυασμός, η Λαϊκή Συσπήρωση, έχει κατεβάσει σε όλη την περιφέρεια φυσικά, από το Περιφερειακό Συμβούλιο και άλλα και στους Δήμους, στους κυριότερους Δήμους, σε όλους τους Δήμους σχεδόν, αν εξαιρέσουμε εδώ στο Δήμο Νεσορίου, παραδείγματος χάρη στην Κεσοριά. Σίγουρα ήταν πιο δύσκολο, αλλά όμως έγινε κατορθωτό και αυτό, γιατί θα πρέπει να υπάρχουν οι φωνές, θα πρέπει να υπάρχει μια αγωνιστική διεκδίκηση που προσπαθούμε και εμείς από την πλευρά μας να το κάνουμε πράξη από τη Λαϊκή Συσπήρωση, δηλαδή παντού. Άρα λοιπόν είναι ένας μεγάλος αγώνας πλέον, έτσι, η συμμετοχή στο Καινούργιο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο θεωρείται πλέον σημαντικό, και να δούμε λίγο, έτσι, αυτό που θέλω να καταλάβω από εσάς, αν υπάρχει ένα επικαιροποιημένο μήνυμα πλέον προς τις εκλογές αυτές. Φαίνεται, εντάξει, το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός σε όλα τα ψηφοδέλτια, θα έλεγα, σε κάθε χώρο, και με έναν Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, να έρχεται αυτό που λέμε την τελευταία στιγμή, την Τετάρτη, θα έχει και ομιλία στην Κοζάνη, που πληροφορήθηκα. Εντάξει, για να ενισχύσει βέβαια την επιλογή του, που είναι ο Γιώργος Κασαπίδης. Είναι εμφανές ότι οι περιφερειακές εκλογές, αλλά και οι δημοτικές, έχουν ένα πολιτικό περιεχόμενο, Αντώνη. Με την έννοια αυτή, θεωρούμε ότι πρέπει να και δίνουμε τη μάχη καθημερινά, ερχόμενοι σε επαφή με το λαό, γιατί είναι καθαρά πολιτικές εκλογές. Κρίνονται δηλαδή ζητήματα της καθημερινότητας του λαού μας, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον αγώνα και τον δίνουμε καθημερινά, όπως όλοι βέβαια, όλα τα χρόνια, για να στηρίξουμε λαϊκές διεκδικήσεις σε όλα τα επίπεδα ζωής. Και η έλευση του Πρωθυπουργού εδώ αυτό δείχνει ότι δίνει μια βαρύτητα. Εμείς σε κάθε περίπτωση δίνουμε τον αγώνα μας για να δώσουμε τη μάχη για θέματα παιδείας, υγείας, στα ζητήματα της ενεργειακής μετάβασης. Έχουμε σε όλα τα ζητήματα θέσεις, απόψεις, στην κυκλική οικονομία, στην υγεία πάνω απ' όλα. Και αυτά προωθούμε, διεκδικήσεις και αγώνες. Υπάρχει κάτι, έτσι, με το οποίο λέτε ότι πλέον το μήνυμά μας είναι αυτό, ότι πρέπει από τον Ιανουάριο η νέα πενταετία να έχει κυρίαρχο κεντρικό θέμα αυτό, λέω. Μπορεί να είναι η υγεία, μπορεί να είναι η εγκατάλειψη πλέον των μικρών χωριών μας, έτσι. Είναι τεράστια ζητήματα. Σημαντικό. Μπορεί να τα ξεχνάμε λίγο και να λέμε κλισέ, ανεργία, το ένα, επενδύσεις, προγράμματα. Αλλά πίσω από όλα αυτά κρύβονται τεράστια ζητήματα που δεν αναδεικνύονται, νομίζω, έτσι, και σε αυτή την εκστρατεία. Πίσω από όλα αυτά κρύβονται πολιτικές. Και θα λέγαμε, και είναι δεδομένο, ότι πίσω από όλα αυτά είναι αυτό το που λέμε και το βγάζουμε δυνατά, όλοι τους και μόνοι μας. Δηλαδή συγκρούονται πολιτικές. Από τη μια μεριά και οι τρεις συνδυασμοί βασικοί, Κασαπίδης, Αμανατίδης, Ζεμπιλιάδου, βλέπετε ότι είναι κοινές οι θέσεις και τα προγράμματα, αν τα αναλύσουμε, σε όλα τα βασικά ζητήματα. Δηλαδή, στο θέμα της ανάπτυξης. Τι λένε όλοι, κλείνουν σε όλες τις πτώσεις την ανάπτυξη μέσα από την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα κτλ.
Έτσι, αυτός είναι ο δρόμος ανάπτυξης προτείνω. Αλλά αυτός ο δρόμος ανάπτυξης τι έχει φέρει τελικά? Έχει φέρει ανεργία στην περιοχή μας, έχει φέρει φτώχεια, έχει φέρει ενεργειακή φτώχεια, mm-hmm. που συνδέεται ανάπτυξη με ενεργειακή μετάβαση. Mm-hmm. Και όλα αυτά εμείς τα αναλύουμε και τα θέτουμε στην κρίση του λαού. Στα θέματα υγείας, παιδείας, αθλητισμού, πολιτισμού. Συνολικά λοιπόν μια πολιτική η οποία δεν στοχεύει στις ανθρώπινες κοινωνικές ανάγκες, αλλά στοχεύει στο κέρδος των μεγάλων επιχειρηματιών, μονοπωλιακών ομίλων. Και είναι φανερό στα πλαίσια της ανάπτυξης, ακούμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγγέλιο. Αυτό πήγα να σας πω ότι ακούσαμε για 7 δις σε 5 δις. Χρόνια. Έτσι, ακούγοντάς τα, προσέξτε, είναι όχι μεγάλα νούμερα, είναι τεράστια ποσά. Είναι παχτολή χρημάτων. Το ερώτημα όμως, αγαπητέ Αντώνη, είναι: ανάπτυξη για ποιον? Πού θα κατευθυνθούν αυτά τα 7 δισεκατομμύρια? Αυτό είναι και το ερώτημα. Θα πάνε στις λαϊκές ανάγκες, θα πάνε στον κόσμο, στον λαό. Υποτίθεται πάνε σε επιχειρήσεις, προγράμματα, στα νοικοκυριά, σε προσλήψεις, σε επενδύσεις. Εδώ είναι το ζήτημα. Γίνονται αυτά ή τα συζητάμε μόνο? Δυστυχώς δεν γίνονται. Δεν θα γίνουν. Θα κατευθυνθούν σε λίγους μονοπωλιακούς ομίλους. Τέτοια ποσά σε λίγους. Με πράσινες business, τα πράσινα αρπακτικά που λέμε. Στο θέμα λοιπόν της ανάπτυξης σε αυτό το πεδίο, με καταστροφή του περιβάλλοντος, δεν θα πάνε σε γενναία, σε μια ημερομίσθια, σε μισθούς, να καταπολεμηθεί η ανεργία. Βλέπετε, έχουμε χάσει το 25% και του ΑΕΠ. Έχουμε απώλειες στην Καστοριά, 4.000 νέα παιδιά, θέσεις εργασίας, η γουνοπία έχει καταρρεύσει. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά τα χρήματα δεν θα πάνε να πιάσουν τόπο, θα πάνε στις τσέπες των ολίγων. Και αυτό λέμε δεν πρέπει να συνεχίζεται. Εμείς δίνουμε τη μάχη, ώστε να ανατρέψουμε πορείες και να δυσκολέψουμε, αν θέλετε, αυτή την όλη διαδικασία με την έννοια ανάπτυξη, ειδικά στο ενεργειακό κομμάτι. Ενεργειακή φτώχεια για το λαό. Τρέμουμε να πιάσουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των παρόχων. Δεν έχει τελειώσει ακόμη αυτό. Μπορεί πριν από 6-7 μήνες να το συζητούσαμε πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Έτσι, εδώ τώρα και ειδικά μόλις τελειώσει και η δεύτερη λεγόμενη Κυριακή, θα θέλουμε να βάλουμε το πετρέλαιο, το οποίο υποτίθεται θα το πάρουμε στην φθηνή τιμή, mm-hmm. με 1,5 ευρώ. Ακριβώς. Τι φθηνή τιμή, κύριε Νικολόπουλε? Τι φθηνή τιμή από 1,5 και μπορεί να ξεκινήσει με ένα 60, καταργείται επιδότηση στην Αγγλία κτλ. Αλλά εμείς τι λέμε? Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, μείωση του ΦΠΑ. Mm-hmm. Για να μπορέσει να προμηθευτεί καύσιμα ο λαός, πετρέλαιο και τις άλλες μορφές ενέργειας. Βλέπετε και ακόμα και στον τομέα αυτό, λοιπόν, στην ενεργειακή φτώχεια. Τι αποτέλεσμα ήταν όλα αυτά? Ήταν η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, το χρηματιστήριο της ενέργειας, του ηλεκτρικού ρεύματος, ναι. και όλα αυτά οδήγησαν σε αυτή την καταστροφή για το λαό, να τρέμει, να πάρει τους λογαριασμούς στα χέρια του. Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό. Μιλάμε τώρα για την πράσινη ανάπτυξη και μου λένε και ακούμε, ακούει ο κόσμος, ο λιγνίτης που είναι το κυρίαρχο προϊόν της περιοχής μας, ο ρηχτός πλούτος δηλαδή, ότι θα να φεύγει από τη μέση με τις δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Φοντερ Λάιν και αυτά. Εμείς τι λέμε, δεν είμαστε ενάντια σε όλες τις μορφές, είμαστε υπέρ όλων των μορφών ανάπτυξης ενέργειας. Μιλάμε για γεωθερμία, μιλάμε για τηλεθέρμανση, mm-hmm. μιλάμε όμως και για το λιγνίτη και φυσικά πρέπει να υπάρχει να στηρίζει την ενεργειακή αυτονομία. Βλέπετε το φυσικό, πώς παίζουν οι τιμές στα χρηματιστήρια της ενέργειας. Ναι, ναι. Το φυσικό αέριο που προσδοκούσαμε εδώ στην Καστοριά, στην πατρίδα μας. Και το περιμένουμε ακόμη. Και αλλά... το περιμένουμε να γίνουμε. Θα έρθει το φυσικό αέριο κάποια στιγμή. Να δω πώς θα συνδεθούμε όμως, γιατί θέλει κανένα τριχύλιο για να κάνει την επένδυση. Το ερώτημα είναι ότι η τιμή του θα ανεβοκατεβαίνει. Και βλέπετε στα τέλη της περασμένης χρονιάς. Πού ήταν το φυσικό αέριο? Κάποιοι ίσως σκέφτονται. Έχω ένα μήνυμα για εσάς από τη Φλόρινα, ναι. τώρα ήρθε και λέει: πείτε στον κύριο Νικολόπουλο, έτσι όπως και η Καστοριά, το ίδιο πράγμα λέει και εμείς. Πείτε του, λέει, ότι εδώ ξύλα δεν παίρνουμε, τα λεγόμενα χωρικά, και μιλάμε ακριβώς. για όλα τα υπόλοιπα. Και κοιτάξτε, και εδώ φαίνεται αυτό που λέω καμιά φορά, η ανησυχία των πολιτών. Βλέπετε, ακριβώς. ξύλα. Και πείτε μου εσείς τις επιλογές που έχουμε για να ζεσταθούμε στην Καστοριά. Η προτεραιότητα του συνδυασμού μας, τη λαϊκή συσπήρωση, εάν ο κόσμος μας έδινε τη διακυβέρνηση της περιφέρειας, 3-4 πραγματάκια θα μπορούσα να σας πω από σήμερα ποιες θα ήταν οι προτεραιότητες. Και μία από αυτές είναι και θα ήταν η δωρεάν χορήγηση καυσόξυλων σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που πλήττονται σφοδρά από την ανεργία και τη φτώχεια στην περιοχή μας. Να δοθούν λοιπόν καυσόξυλα, θα μπορούσε λοιπόν η περιφέρεια, mm-hmm. εκεί που δαπανά και προσδοκά παχτολούς δισεκατομμυρίων, 7 δισεκατομμύρια μας λέει ο κ. Κασαπίδης, γιατί δεν δίνει στις ευάλωτες οικογένειες δωρεάν καυσόξυλα? Έτσι, στους ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, πολύτεκνες, τρίτεκνες,
που είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, που είναι ενταγμένες στο Ταμείο Απόρων, το ΤΕΒΑ. Θα μπορούσαμε, λέτε, εκεί να επενδύσουμε, να πάρουμε. Αυτά τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων εργαζομένων, όπως και των Ελλήνων εργαζομένων. Δωρεάν καυσόξα, συνεργασία με τη Διεύθυνση Δασών και τους δασικούς συνεταιρισμούς. Έχουμε δασικούς συνεταιρισμούς. Υπάρχουν κάποια τέτοια, αλλά προφανώς λέτε να όχι μεγαλώσουμε από τους εμπόρους, όχι από τα μεγάλα συμφέροντα εμπορικά. Λέτε να γίνει πιο μεγάλο όλο αυτό, να δίδονται πιο πολλά χωρικά, λέτε, από ότι. Αυτό δεν λέτε. Εγώ λέω για δωρεάν χορήγηση, περισσότερα χωρικά, αλλά και δωρεάν ένα μεγάλο κομμάτι για ευάλωτες ομάδες, όπως σας είπα, ανέργους, μονογονεϊκές οικογένειες, πολίτεκνες, τρίτεκνες. Αυτοί να πάρουν δωρεάν ποσότητες για να βγάλουν το χειμώνα όσο πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ ακούω δισεκατομμύρια και τρελαίνομαι και ακούω σε όλες τις πτώσεις να κλείνεται επιχειρηματικότητα, όπως σας είπα, τα προγράμματα. Υπάρχουν ένα εκατομμύριο, ξέρω εγώ πόσα θα ήταν, δεν ξέρω τα κονδύλια ακριβώς, να δοθούν δωρεάν καυσόξυλα. Στην Καστοριά, στη Φλόρινα, που με το μαγκάλι, που ο κόσμος πεθαίνει από το κρύο. Ήμουν στη Φλόρινα, 7 χρόνια υπηρέτησα ως αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, μείον 25 βαθμούς. Λοιπόν, τι θα γίνει, πάλι θα επιστρέψουμε στο μεσαίωνα, στο 50, με μαγκάλια, να πεθαίνουν τα παιδάκια. Και είναι αυτό που έχουμε πει πάρα πολλές φορές, το λέμε και το ξανασυζητάμε όλοι. Κύριε Νικολόπουλε, το ξέρουμε ότι ακόμα και Ιούνιο μήνα, σε πολλές από τις απομακρυσμένες αυτές περιοχές, σε λίγο θα υποδεχθώ και έναν υποψήφιο δημοτικό σίγουρο από τον Εστόριο, να αυτή η περιοχή. Ναι. Έτσι, δεν καίνε στην Κλεισούρα, δεν καίμε στη Φλόρινα, λέτε μείον 25, δεν καίμε πολλές φορές τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο έχουν ξεκινήσει. Αν θυμάμαι και βράδυ στον Ιούνιο, και να πω και το άλλο δωρεάν ξυλία. Λοιπόν, γιατί δεν δίνουν σε όλα τα σχολιά σχολικά γεύματα δωρεάν. Μόνο στα δημοτικά σχολιά. Μάλιστα. Και έβλεπα και ένα κατάλογο στα δημοτικά σχολιά. Τα γυμνάσια και τα λύκεια τι είναι. Έχω την άποψη και το γνωρίζω. Ξέρετε ότι κάνουμε και μια κοινωνική παρέμβαση στην κοινωνία με τον εθελοντικό μας οργανισμό, το Κέλετρον. Αγάπη για το παιδί, δράση για τον άνθρωπο. Ό,τι παιδιά δεν λιποθυμούν στα έτσι στο το σχολείο. Ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Γιατί να δώσει περιφέρεια. Και μακάρι λοιπόν, να μπορούμε να μεγαλώσουμε τέτοιες κινήσεις. Από όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που ακούω τους παχτολούς, να δώσει δωρεάν γεύματα. Πάμε στον επίλογο, ο οποίος θέλω να είναι δικό σας. Ήθελα να θίξω βέβαια πολύ γραμματικά για την υγεία, που είναι σημαντικό και να το βρούμε μπροστά μας. Ιδιωτικοποίηση παντού, ακόμα και στο θέμα της υγείας. Ετοιμάζουμε ένα τριτοβάθμιο νοσοκομείο, αλλά με διάλυση μπαράλιασμα όλων των τοπικών νοσοκομείων, Καστοριάς, Φλόρινας κτλ. Ετοιμάζουν, εδώ λέτε, στη Δυτική Μακεδονία. Ναι, στη Δυτική Μακεδονία. Αντιδρούμε, φωνάζουμε γι' αυτό, δεν το θέλουμε. Ο κύριος Μαλούτας, και νομίζω ότι δεν θα το επιτρέψει κανείς αυτό. Ο Μαλούτας, λοιπόν, ο Δήμαρχος Κοζάνης και το υιοθετεί και η κυρία Ζεμπιλιάδου, με την έννοια. Δεν θα επιτρέψουμε όχι τη δημιουργία, την υποβάθμιση. Προσέξτε, γιατί πρέπει να υπάρξει ένα καινούριο. Ένα καινούριο μεγάλο να υπάρξει, στηρίξτε το. Δεν μπορούμε να λέμε σε όλα όχι. Του τριτοβάθμου, αλλά με ταυτόχρονα όμως ενδυνάμωση και των πέντε νοσοκομείων της περιφέρειας. Όχι που δεν έχουν πνευμονολόγους, που δεν έχουν αναισθησιολόγους, παιδιατρική κλινική, το καταλαβαίνετε ότι έχουμε μόνο 7 κρεβάτια σε όλη την Βόρεια Ελλάδα, στο Ιπποκράτειο για παιδάκια. Το παιδί πέθανε σε κρεβένα, 6 χρόνια στη μεταφορά του από τα κρεβένα. Που το πηγαίναμε στην Πάτρα. Έλλειμμα ασθενοφόρων. Λοιπόν, το κλείνω αυτό, αν δεν έχουμε χρόνο. Τελειώνουμε τώρα και αυτό σας θα σας πω χαιρετίσω. Στηρίξτε λοιπόν τα αγωνιστικά ψηφοδέλεια της λαϊκής συσπήρωσης, ενδυναμώστε και να γίνουν πολύ πιο πολυπληθέστεροι οι δημοτικοί σύμβουλοι και οι περιφερειακοί, γιατί η ψήφος αυτή θα πάει για το λαό. Απευθύνεται εκεί για τις διεκδικήσεις του λαού, για καλύτερους μισθούς, σταθερή και μόνιμη εργασία. Μάλιστα. Και πολλά άλλα. Εσείς βλέπετε δεύτερη, πρώτη Κυριακή, βλέπετε απευθείας από την πρώτη να εκλέγετε κάποιος ή οδηγούμαστε. Σα μην κάνω το μάτι κάλχα. Γιατί κάλχας δεν είστε, υπολογίζετε, βλέπετε. Εμείς εκείνο που θέτουμε προτεραιότητα είναι να δυναμώσει η λαϊκή συσπήρωση σε αυτόν τον αγώνα της διεκδίκησης. Σας ευχαριστώ που ήρθατε στο δίκτυο απόψε. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνετε και στη λαϊκή συσπήρωση. Με το λαό για το λαό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γιώργο Νικολόπουλο από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Για την Δυτική Μακεδονία είναι τα περιφερειακά ψηφοδέλτια. Επαναλαμβάνω, μέσα από το YouTube. Έτσι, αν γράψετε δίκτυο 1, θα μας συναντήσετε το channel μας και θα μπορείτε να βλέπετε και όλες τις live μεταδόσεις, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Χρύσα Κοσμίδου, την live έκτακτη αυτή εκπομπή των ενημερωτικών εκπομπών. Και σιγά σιγά θα δείτε το επόμενο διάστημα και τόσα άλλα καινούργια πράγματα που ετοιμάζουμε για όλους εσάς. Είμαστε σε απευθείας μετάδοση. Μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της απόψινης εκπομπής πριν Παρασκευή. Είμαστε πλέον στη λεγόμενη τελική ευθεία. Τέτοια ώρα την άλλη εβδομάδα θα έχουμε διάφορα, θα σας πούμε μέσα στη εβδομάδα τι ετοιμάζουμε. Τέτοια ώρα την άλλη εβδομάδα θα είμαστε στις τελευταίες αυτές έτσι, 2 ώρες όπου θα μπορούμε να μιλάμε για αυτές τις δημοτικές εκλογές. Θέλω να πάμε στην πρωτοβουλία για τον Δήμο Νεστορίου.
Το 2019 ήταν υποψήφιος δήμαρχος ο κύριος Κωνσταντίνος Δημητριάδης. Το 2023 και θα μας εξηγήσει και τους λόγους, θα μας εξηγήσει και την στόχευση που έχει, την δική του παρουσία. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την ομάδα του κυρίου Χρήστου Κοσλιόπουλου και τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο ζωντανά του σταθμού μας. Τι κάνετε, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ στο στούντιο μαζί σας, να κάνουμε μια συζήτηση εφόλης της ύλης περί αυτοδιοικητικών εκλογών, περί στόχων, περί προγραμματικών θέσεων του συνδυασμού, για το τι έγινε μέσα στην τετραετία, να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα τον κόσμο, έτσι ώστε την ερχόμενη Κυριακή να πάει και να αποφασίσει, έχοντας ενημερωθεί πλήρως και πολύπλευρα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είσαστε εδώ. Καλή δύναμη εύχομαι και στο ψηφοδέλτιό σας και σε όλα τα υποψήφια ψηφοδέλτια του Δήμου Νεστορίου. Είναι ένας αγώνας μεγάλος. Είναι κάτι το ιδιαίτερο σε σχέση με το 19. Είπα πριν ότι το 19 ήταν υποψήφιος δήμαρχος. Μπορεί κάποιοι να αναρωτιούνται γιατί δεν συνεχίσατε, γιατί έχετε μπει στην ομάδα Κοσλιόπουλου. Θέλετε να μας το εξηγήσετε λίγο αυτό πριν πάμε, γιατί εγώ θέλω από εσάς να δω, έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία και τη δική σας και του Δήμου, να δούμε λίγο και τι έχει γίνει σε αυτή την τετραετία και ποια είναι τα βασικά κομμάτια που πιστεύετε ότι είναι πλέον πετυχημένα ή υπάρχουν υποδομές στο Νεστόριο. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το 2019. Το 2019 έναντι του 2023 είναι τα δεδομένα διαφορετικά. Τότε έγινε μια νέα κίνηση, μια νέα προσπάθεια που όπως γνωρίζετε μέχρι και σήμερα είμαι υπέρ των νέων υποψηφιοτήτων, είμαι υπέρ της συμμετοχικότητας στις αυτοδιοικητικές εκλογές, αρκεί αυτές να συνοδεύονται από έναν κατάλληλο προγραμματισμό, από ενδελεχή ενημέρωση και γενικά όταν έχουμε και από επιχειρήματα και από στόχους. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο πλευρό του Χρήστου Κοσλιόπουλου, διότι την τετραετία που πέρασε είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε κοινούς προβληματισμούς, κοινά προβλήματα. Καθόμασταν στο ίδιο τραπέζι, συζητήσαμε και οι τρόποι επίλυσης των ζητημάτων που προκύπτανε ήταν κοινή. Δυστυχώς είμαστε σε ένα Δήμο ο οποίος είναι πάρα πολύ μικρός. Είναι 3.000 οι κάτοικοι, τα χωριά είναι συγκεκριμένα, οι άνθρωποι είναι και αυτοί συγκεκριμένοι και τα προβλήματα που χρειάζονται επίλυση είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ναι. Έτσι, οπότε το θεωρώ εντελώς ανούσιο τη δεδομένη χρονική στιγμή, επειδή έχει ξεκινήσει ένας πολύ σοβαρός σχεδιασμός στο επίπεδο του Δήμου, να είμαστε αντιμέτωποι στις εκλογές. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Και τώρα θα περάσω στο τι έγινε μέσα στην τετραετία αυτή. Γενικά το πρόγραμμα του συνδυασμού, της παράταξης αυτής, την οποία και στήριξα καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας, τη στήριξα με την ομοφωνία των αποφάσεων και στα Δημοτικά Συμβούλια, αλλά και στις Οικονομικές Επιτροπές, ο προσανατολισμός ήταν κυρίως γύρω από τις ενεργές πληθυσμιακές ομάδες. Δηλαδή, ό,τι μελέτη εκπονήθηκε, ό,τι έργο δημοπρατήθηκε, ό,τι κατασκευάστηκε και ό,τι προγραμματίζεται για το μέλλον, έχει να κάνει γύρω από τους ανθρώπους, τους ενεργούς, τους παραγωγικούς. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι φυσικά οι αγρότες, οι υλοτόμοι, οι κτηνοτρόφοι, αλλά φυσικά και οι επαγγελματίες που ασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Θα τα πάρουμε ένα προς ένα τα έργα, τα κυριότερα τώρα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Για πρώτη φορά στην ιστορία του Δήμου δαπανήθηκε ένα ποσό που αγγίζει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, που αφορά την αγροτική οδοποιία. Αυτή τη στιγμή αυτό το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχουν διαμορφωθεί οι δρόμοι με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή πρόσβαση μέσα στους αγροτικούς δρόμους. Πάντοτε ο Δήμος φρόντιζε να κάνει παρεμβάσεις στις αγροτικές οδοποιίες, αλλά για πρώτη φορά στην ιστορία του έχει δαπανίσει ένα τόσο μεγάλο ποσό που φυσικά επιχορηγήθηκε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών, του Αντώνη Τρίτσης. Φυσικά δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε και τους κτηνοτροφικούς δρόμους, το οποίο ήταν ένα χρόνιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής και για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη, τον Γιώργο τον Κασαπίδη, επειδή δημοπράτησε ένα τόσο μεγάλο έργο και αφορούσε
τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου μας και δαπάνησε 2,9 εκατομμύρια ευρώ. Μέσα σε αυτά τα χρήματα, δυστυχώς, δεν συμπεριλήφθηκε το χωριό του Γράμμου, που ως γνωστόν δραστηριοποιούνται πάρα πολύ κτηνοτρόφοι σε εκείνη την περιοχή. Mm-hmm. Και είναι ένα από τα αιτήματά τους. Υπάρχει η δέσμευση του Περιφερειάρχη ότι μετά την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου της δημοπράτησης, από το σύνολο των εκπτώσεων που θα προκύψουν, που προβλέπεται να είναι της τάξης του 15 με 20% σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές, θα δημοπρατηθεί εκ νέου ένα μοναδικό έργο που θα περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την περιοχή του Γράμμου. Οπότε άλλο ένα ζήτημα που προβλημάτιζε τους επαγγελματίες της περιοχής βρίσκεται σε τροχιά επίλυσης. Θα πάμε τώρα στα έργα ποιότητας ζωής. Χωρίς να επεκταθούμε πάρα πολύ, για να βάλουμε και 2-3 άλλα ζητήματα. Ναι. Οπότε δώστε μου τίτλους. Στα έργα της ποιότητας ζωής. Το σημαντικότερο έργο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη είναι ο εξυγχρονισμός και η αναβάθμιση όλων των δεξαμενών ίδρυυσης του Δήμου Νεστορίου. Αυτό είναι μεγάλο θέμα και σήμερα το άκουγα έτσι, με πολύ έντονη κριτική για την ίδρυυση, για τις διακοπές, για την ποιότητα. Δεν πάμε καλά στο κομμάτι αυτό. Έχει γίνει κάτι λάθος. Αυτή τη στιγμή, όντως, προκύπτουν κάποια δελτία τύπου από αντίπαλες παρατάξεις, ναι, οι οποίες έχουν και φωτογραφικό υλικό μέσα. Είδα και την κυρία Ιωάννου ένα δελτίο τύπου τέτοιο. Ναι. Δεν θέλω να σχολιάσω. Όχι, εγώ το λέω, είδα. Δεν θέλω, ναι, να σχολιάσω τι αναρτεί ο κάθε υποψήφιος. Είναι δικαίωμά τους στο κάτω-κάτω, mm-hmm, να ασκήσουν την πολιτική τους. Εγώ θα αναφερθώ συγκεκριμένα για το έργο. Και να είναι όλα αληθινά αυτά. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Έργο ίδρυυσης. Έργο αναβάθμισης των υφιστάμενων δεξαμενών ίδρυυσης, ναι, και όλου του εσωτερικού δικτύου, το οποίο θα ξεκινήσει, που έχει ήδη ξεκινήσει από την Κοτήλη, θα ανακατασκευαστούν από την αρχή οι 48 δεξαμενές που υπάρχουν στο σύνολο του Δήμου και μία νέα κατασκευή θα προκύψει στον οικισμό της Αγίας Άννας. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα κομβικό έργο για την ποιότητα της ζωής, ναι, το οποίο δεν θα αποτελέσει κανένα πρόβλημα στο μέλλον, mm-hmm, σχετικά με το θέμα της ίδρυυσης. Μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Αυτό το καθυστερήσαμε ή γίνεται στο σωστό χρόνο? Όχι. Αυτό το πρόγραμμα, αυτό το έργο, ναι, εντάχθηκε μέσα στο 2023, mm-hmm, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη. Ωραία. Εκτελείται αυτό το έργο. Ωραία. Μάλιστα. Για προχωρήστε. Εκτελείται. Θα περάσουμε τώρα και στον τομέα του τουρισμού. Έχω αναφέρει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι εκπονήθηκαν μελέτες που περιλάμβαναν την κατασκευή 5 νέων μονοπατιών στην περιοχή του Γράμμου. Γιατί το Νεστόριο και ο Δήμος στο σύνολό του είναι και μια τουριστική περιοχή, την, mm-hmm, οποία και πρέπει να τη δούμε πιο ζεστά. Δαπανήθηκαν, που λέτε, 288.000 ευρώ για μονοπάτια, τα οποία χαρτογραφήθηκαν, σηματοδοτήθηκαν και υπάρχει και ψηφιακή εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στα κινητά και μπορούν να την έχουν όλοι οι επισκέπτες. Σε συνδυασμό πάντοτε με το Φεστιβάλ Γράμμου, το οποίο ξεκίνησε πιλωτικά το 2020 και περιλαμβάνει εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα, όπως είναι θέατρα σκιών, όπως κινηματογραφικές εκθέσεις, ζωγραφική, mm-hmm, έχει γενικά δραστηριότητες που σχετίζονται γύρω από τον πολιτισμό, αλλά και έχει και έναν προσανατολισμό προς τα παιδιά. Είναι ένα ποιοτικό φεστιβάλ που για πρώτη φορά το 2023 συμπεριλήφθηκε στην επίσημη λίστα του Υπουργείου Πολιτισμού μέσα στα φεστιβάλ που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα. Και για πρώτη φορά φέτος χρηματοδοτήθηκε αυτό το φεστιβάλ από το Υπουργείο Πολιτισμού. Γιατί μέχρι πέρυσι τα έσοδα που υπήρχαν από το River Party τα δαπανούσαμε για το φεστιβάλ Γράμμου. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή εξοικονομούνται οι πόροι του River Party και πηγαίνουν για άλλο σκοπό. Ωραία. Θέλω να ρωτήσω κάτι λίγο σε σχέση με την υποψηφιότητά σας. Υπάρχει στόχευση? Το λέω με την έννοια ότι κάθε υποψήφιος έχει κάτι στο μυαλό του. Δεν είναι απαραίτητο που πολλοί λένε οι αντιδημαρχίες, οι προεδροί ενός δημοτικού συμβουλίου. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν με τη συμμετοχή είτε να σηματοδοτήσουν, είτε να προωθήσουν, είτε και να λύσουν ζητήματα. Εσείς τι από αυτά σκέπτεστε? Ο πρώτος μου στόχος είναι να συνεχίσω την αυτοδιοικητική μου πορεία. Mm-hmm. Ως μέλος της τοπικής αυτοδιοίκησης, να είμαι μέσα στην καθημερινότητα, να γνωρίζω από την αρχή τα προβλήματα του κόσμου και φυσικά να βρίσκω λύσεις.
Αυτός είναι ο στόχος μου και τίποτα παραπάνω. Αυτή είναι η στόχευση σε ό,τι έχει να κάνει με την δική σας αυτοδιοικητική πορεία. Με τη δική μου υποψηφιότητα. Σε σχέση με το τι θέλουμε να λύσουμε ή τι να προωθήσουμε, με τι έχει να κάνει. Έχει να κάνει με πολιτισμό, αθλητισμό, οικονομία, με την ποιότητα ζωής, ας πούμε. Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα, σε αυτήν την τετραετία έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια από το σύνολο της Δημοτικής Αρχής. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά έχουν τρέξει, έχουν δουλέψει, έχουν πονέσει αυτό το πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και θέλουμε αυτή τη στιγμή να το συνεχίσουμε για την επόμενη πενταετία. Όλα αυτά τα έργα, οι 55 μελέτες που εκπονήθηκαν μέσα αυτό το διάστημα, θέλουμε να μεταφραστούν σε έργα, αλλά το βασικότερο ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να διατηρήσουμε όλοι μαζί τη φυσική υπόσταση του Δήμου. Τι θέλω να πω. Ότι τα έσοδα, τα τακτικά του Δήμου είναι περιορισμένα. Mm-hmm. Αν κάνουμε δηλαδή κάποιες απλές συγκρίσεις με το 2010, οι χρηματοδοτήσεις που είχαμε εκείνο το διάστημα ήταν κατά 200% υψηλότερες σε σχέση με τις τρέχουσες το 2023. Παράλληλα, η ενεργειακή κρίση που προέκυψε πριν από 1,5 χρόνο δημιούργησε ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά τις δαπάνες τις ενεργειακές. Εκτόξευσε τα κόστη προς τη ΔΕΗ. Από τα 150 χιλιάρικα που πληρώναμε, φτάσαμε στα 350. Οπότε αυτό μας έχει δημιουργήσει το εξής πρόβλημα. Να πρέπει να κάνουμε επιγόντως περικοπές δαπανών και στο μέλλον, αν δεν κάνουμε κάτι άμεσα, mm-hmm. δεν θα έχουμε τη δυνατότητα πρόσληψης νέου μόνιμου προσωπικού. Και για να ολοκληρώσω αυτό που είπα, ότι πρέπει να κρατήσουμε πάση θυσία και την τεχνική και την οικονομική υπηρεσία. Να μην γίνουμε δηλαδή παράρτημα της Καστοριάς, γιατί φυσικά πολύ αν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, η Καστοριά θα προτεραιοποιήσει πρώτα τις δικές της ανάγκες και έπειτα. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να μην το σκέφτεστε καθόλου πλέον. Πάνω σε αυτό εμείς έχουμε βρει λύσεις. Έχει γίνει σχεδιασμός συγκεκριμένα. Το φράγμα Νεστορίου είναι μια προεκλογική δέσμευση της τρέχουσας κυβέρνησης. Οπότε το συζητάμε ανάσες. Αυτό, από ό,τι φαίνεται, κάποια στιγμή θα ξεκινήσει. Μάλιστα. Δεν μπορώ να προσδιορίσω το πότε, αλλά πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου. Δίπλα στο φράγμα Νεστορίου υπάρχει το λεγόμενο υδροηλεκτρικό. Εκεί υπάρχει ένας νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2010, ο οποίος προβλέπει το εξής, ότι τα ωφελήματα από τα ενεργειακά ωφελήματα που θα προκύπτουν από το υδροηλεκτρικό που θα δημιουργηθεί, ναι, θα κατανεμηθούν αναλογικά μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας. Οπότε, η πρόβλεψή μας, η μελλοντική, είναι ότι από αυτό το υδροηλεκτρικό του φράγματος θα έχουμε 300 χιλιάρικα το χρόνο επιπλέον. Mm-hmm. Παράλληλα, σε επίπεδο οικονομική ανάσα δηλαδή λέτε. Θα είναι επιπλέον έσοδα. Ανάσα για το Δήμο. Έτσι μάλιστα. Ακριβώς. Επιπλέον, βρισκόμαστε στο στάδιο της εκπόνησης μελετών για δύο επιμέρους υδροηλεκτρικά έργα, 1,5 μεγαβάτ, mm-hmm. τα οποία το ένα θα γίνει στην περιοχή του Νεστορίου και το άλλο στην περιοχή της Λίμνιτσας. Αυτή τη στιγμή έχουμε άδεια από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια στα χέρια μας. Το μόνο που εκκρεμεί είναι η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα οικονομικά ωφέλη που θα έχουμε μετά την κατασκευή των δύο αυτών υδροηλεκτρικών σταθμών θα είναι άλλα 200 χιλιάρικα. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει ένα πλάνο πενταετίας με εφταετίας που θα δώσει όχι μόνο μια οικονομική ανάσα στο Δήμο, όχι μόνο θα καταφέρουμε να εκπονούμε τις μελέτες μας και να δημιουργούμε επιμέρους έργα, αλλά εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και αυτοδυναμία οικονομική. Θέλω να ρωτήσω λίγο πώς είναι το κλίμα στο συνδυασμό σας. Σήμερα άκουσα και κάποιες έτσι προσωπικές αναφορές για σας. Δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Έχουμε εντάσεις, βλέπετε μεταξύ των συμβούλων να υπάρχει ίσως μία αντιπαράθεση. Άκουσα τον κύριο Νικολαίδη να λέει ότι να ο Δημητριάδης, να ο Γκοσλιόπουλος, τι συνεργάζονται, πώς συνεργάζονται, αν έχουν αποφασίσει για θέσεις αντιδημάρχων κτλ. Τι γίνεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, εντάξει, ορισμένοι άνθρωποι καλώς ή κακώς εφαρμόζουν τη δική τους πολιτική, ναι, τη δική τους τακτική και ούτω καθεξής. Εμένα ουδέποτε με εξέφραζε αυτού του είδους τακτική όσον αφορά τον προεκλογικό μου αγώνα.
Η δημοκρατία το ξέρουμε ότι είναι ανοιχτή προς όλο τον κόσμο, είναι και ανεκτική ακόμη και στις γραφικότητες. Ακόμα και στις γραφικότητες, μάλιστα. Εμείς, σαν συνδυασμός, δεν εστεριζόμαστε αυτές τις απόψεις. Λέμε όχι σε τέτοιου είδους προκλήσεις και έχουμε αποφασίσει να μιλάμε με τα έργα μας. Mm-hmm. Να μιλάμε με τα οράματά μας, να μιλάμε με τους στόχους μας. Κάτι τέτοιο σε αυτήν την συνέντευξη εγώ δεν το είδα. Και ανησυχώ όχι σαν υποψήφιος αυτού του Δήμου, αλλά κυρίως σαν δημότης. Γιατί προσπαθώ να μπω στη λογική του ανθρώπου που θα κληθεί να ψηφίσει την επόμενη εβδομάδα. Σας ενοχλεί η κριτική που κάνουν? Αναφέρθηκαν, ας πούμε, ότι δεν δέχεστε να βγείτε σε τηλεοπτικό διάλογο μαζί τους. Δηλαδή, οι υποψήφοι δήμαρχοι. Δεν ξέρω αν τα συζητάτε αυτά. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι υποψήφιος δήμαρχος. Όχι, άλλο λέω. Αυτή τη στιγμή είμαι δημοτικός σύμβουλος. Σαν συνδυασμός, λέω ότι δεν δέχεστε. Λέω, κ. Βανόπουλος, ελάτε σε ένα διάλογο. Δεν ξέρω. Είναι κάτι που δεν θέλετε, το συζητάτε, δεν ξέρω. Κύριε Παραρά, αυτό δεν το γνωρίζω. Σε αυτό αρμόδιος είναι ο δήμαρχος να σας απαντήσει. Ναι, ναι. Ο υποψήφιος δήμαρχος, εάν και εφόσον εκείνος το επιθυμεί, πιστεύω δεν έχει κανένα πρόβλημα να αντιπαρατεθεί με τον οποιοδήποτε. Αλλά επειδή η τακτική μας δεν είναι αυτή, θεωρώ ότι δεν θα γίνει αυτό, γιατί είναι πλέον κάτι ανούσιο και ανώφελο. Για να κλείσουμε, η πενταετία που έρχεται είναι μια πενταετία που θα δούμε τώρα και στο Δήμο Νεστορίου πώς, τι θα επιλέξουν οι πολίτες στις εκλογές. Δεν ξέρω αν θα είναι πρώτη, αν θα είναι δεύτερη Κυριακή και δεν ξέρω ποιος θα είναι και εκλεγμένος πλέον δήμαρχος. Εάν είστε εκλεγμένοι εσείς, δηλαδή η δική σας ομάδα και ο κ. Γκοσλόπουλος, θα δούμε κάτι καινούριο ή έχουμε την συνέχεια αυτών που ήδη συζητάμε όλο αυτό το διάστημα? Σε έργο εννοώ, κάτι καινούριο. Κατά κύριο λόγο θα δούμε τη συνέχεια του έργου που έχει ξεκινήσει ήδη από το 2019. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Έχουμε την πρόθεση να συνεχίσουμε και έχουμε την πρόθεση να το ολοκληρώσουμε αυτή τη στιγμή με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτό που διακυβεύεται σε αυτές τις εκλογές είναι το ποιος θα καταφέρει να συνεχίσει αυτό το έργο. Αυτή τη συλλογική προσπάθεια που κάποιοι άνθρωποι την έχουν οραματιστεί, την έχουν εμπνευστεί, την έχουν δουλέψει και την έχουν πονέσει. Mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος. Δεν μας παίρνει να χάσουμε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Γιατί εννοείται ότι αν επιλέξουν κάποιον καινούργιο συνδυασμό, μπορεί να χαθεί χρόνος στην ενημέρωση. Από τη στιγμή που η μία δημοτική αρχή διαδέχεται κάποια άλλη, ναι, χάνεται πολύτιμος χρόνος λόγω της περίοδου προσαρμογής. Ο οποίος χρόνος μπορεί να είναι από 4 μήνες μέχρι και 1,5 χρόνο. Αναλόγως δηλαδή το ποιος θα είναι στη διοίκηση. Εφόσον έρθει μια καινούργια διοίκηση, λέτε έτσι. Αυτό πρέπει να αποφευχθεί. Όπως επίσης η φιλοσοφία της νέας δημοτικής αρχής έναντι της δοκιμασμένης δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Mm-hmm. Δηλαδή θα πάμε στο μη δοκιμασμένο και στο άγνωστο ή θα δώσουμε την εντολή στους ανθρώπους που δούλεψαν, που έχουν το σχεδιασμό τους, που έχουν το όραμά τους και που λίγο πολύ όλος ο κόσμος ξέρει προς τα πού κατευθύνεται ο Δήμος μας. Μάλιστα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία και σε εσάς και στο σχεδιασμό σας, όπως και στους άλλους δύο σχεδιασμούς. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, ήρεμη πορεία προς τις κάλπες. Έγινε. Να είσαστε καλά. Ήταν ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης από το υποψήφιο ψηφοδέλτιο του Χρήστου Κοζλιόπουλου, πρωτοβουλία για το Δήμο Νεστορίου. Παρασκευή σήμερα, είπαμε, μας έχουν μείνει ακόμη 7 μέρες. Να είμαστε ήρεμοι, να περάσει αυτό το ωραίο βράδυ της Παρασκευής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Έτσι, κεντρικά εδώ από την Καστοριά, για Γρεβενά, Φλόρινα, Καστοριά, Κοζάνη, το δίκτυο 1, από τις καινούργιες μας πλέον εγκαταστάσεις από όπου μας βλέπετε. Θα είμαστε μαζί τη Δευτέρα, μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων που το παρακολουθείτε στις 8 με τη Χρύσα Κοσμίδου. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και να έχουμε όλοι και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.